ελπίζω να είστε περισσότερες. Δεν πειράζει, ακόμα και αυτές που είστε με μεγάλη μας χαρά. Έγινε πέρυσι αυτή η μερίδα πρώτη φορά και μας άρεσε. Και είπαμε να το συνεχίσουμε και φέτος. Επίσης, αυτή η εντοπίση των σχολείων που έχετε κάνει μεταξύ σας μας αρέσει. Τόσο περισσότερα κάνετε οι μαμάδες και οι γυναίκες, τόσο καλύτερο είναι με βάση την έρευνα και την πρόληψη. Να ξεκινήσω πρώτα εγώ με τον κύριο Ζενεκολό για κάποια σημαντικά θέματα και στην πορεία να συνεχίσω ο κύριο Ζεκαλάκη, που είναι ειδικό χειρουργό Μοστού. Το πρώτο κομμάτι που θα σα μιλήσω είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση των γυναικολογικών παθήσεων και των καρκίνων δοχείων τη μήτρα. Ο γυναικολογικό έλεγχο σε μια γυναίκα που ουσιαστικά προτείνεται μια φορά το χρόνο είναι η επισκόπηση του εδίου, του κόλπου, του ταχύλου τη μήτρα, το test PAP, η γυναικολογική εξέταση αμφίχυρη, ένα υπέρηχο των έσω γενετικών οργάνων, η ψηλάφιση των μαστών, ο υπέρηχο μαστών και η μαστογραφία από κάποια ηλικία και μετά, και ένα συγκεκριμένο τσεκάπ νοματολογικέ εξετάσει. Η επισκόπηση περιλαμβάνει εξωτερικά το εδίο, να παρατηρήσουμε οτιδήποτε παθολογικό υπάρχει, όπως οξυτερικό δηλώματα, έρπης γενικών οργάνων, σύφυλλη ή οτιδήποτε άλλο. Στην πορεία έχουμε επισκόπηση του κόλπου και του τραχύλου, να δούμε αν υπάρχουν κάποια αυξημένα υγρά, δίσωσμα, λευκοπά, πρασινοπά, ερυθρότητα, αν υπάρχει κάποιο μικρόβιο, μύκητες, αν υπάρχει εικόνα κάποιες κολπίτιδες ή τραχυλίτιδας. Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε κάποιες καλλιέργειες κολπικού και τραχυλικού υγρού για τον αντίστοιχο έλεγχο και αν υπάρχει το αντίστοιχο μικρόβιο, μύκητας ή οτιδήποτε άλλο, με βάση το γεώγραμμα να έχουμε την κατάλληλη αντιμετώπιση. Το test PAP είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέταση που για μένα πρέπει να ξεκινάει σε κάθε γυναίκα με το που έχει σεξουαλικές επαφές. Είναι μια κυταρολογική μέθοδος που σκοπό τον εντοπισμό πιθανών παθολογικών κυττάρων ή μη φυσιολογικών κυττάρων πάνω στον τράχυλο της μήτρας και τη διάγνωση του καρκίνου τραχύλου της μήτρας στις προχωρημένες καταστάσεις. Είναι μια απλή εξέταση, συνήθως δεν πονάει, εξετάζεται ο τράχυλος για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κάποιες πιθανές μεταβολές στα κύτταρα που κανονικά δεν πρέπει να οφείλονται σε ορμονικές αλλαγές ή στην ηλικία. Το test PAP πότε πρέπει να γίνεται? Πρέπει να γίνεται κανονικά μετά την πρώτη σεξουαλική επαφή και μία φορά το χρόνο. Τι είδους προετοιμασία χρειάζεται? Σαφώς αποφυγή σεξουαλικής επαφής, να μην υπάρχουν κάποιες κολπικές χρήσεις ταμπών ή σπερματοκτώνα ή οποιασδήποτε άλλες κρέμες που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Σαφώς δεν μπορεί να γίνει κατά την έμεινη ορίση, διότι υπάρχει αίμα και δεν είναι εφικτή η εικόνα και η σωστή λήψη. Η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά και ως επιτοπλίστων, όταν η γυναίκα συνεργάζεται, δεν πονάει. Εδώ βλέπετε τη διαδικασία πώς γίνεται, όπου μπαίνει ο ειδικός κορποδιαστολέας για να έχουμε μια εικόνα του κόλπου και του τραχύλου και με ένα ειδικό βουρτσάκι στη δεξιά μεριά που γράφει σωστή λήψη, λαμβάνεται από τον τράχυλο, από τον οπίστιο φόλο και από τον κόλπο. Επιστρώνεται σε ένα ειδικό πλακάκι. Εδώ βλέπετε αντίστοιχα την επίστρωση. Η σωστή επίστρωση είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην έχουμε αλλοιωμένα αποτελέσματα και για να μπορέσει ο κυταρολόγος να έχει μια σωστή εικόνα, ούτως ώστε το σωστό αποτέλεσμα να μας οδηγήσει και στη σωστή διάγνωση. Η γυναικολογική εξέταση είναι μια εξέταση που γίνεται αμφίχυρα και έχει νόημα να μπορέσουμε να εστιάσουμε αν υπάρχει κάποιο άλλο παθολογικό ή κάποιο ψηλευτό έβριμα και κατ' επέκταση ακολουθείται από τον υπέρηχο γενικών οργάνων, είτε διακολπικά αν η γυναίκα έχει επαφές, είτε διακοιλιακά από πάνω, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε τη μήτρα, το ενδομήτριο, τις οθήκες, κάποιες παθολογίες όπως είναι ομοιώματα, κάποιες κύστες των οθηκών και γενικότερα να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα του εσωτερικού της γυναίκας. Η ψηλάφιση των μαστών είναι μια εξέταση η οποία πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο μετά το πέρας της περίοδου. Η αυτοεξέταση είναι εξίσου μια πολύ καλή κίνηση που μπορεί να γίνεται από τη γυναίκα όσο μπορεί η ίδια να εστιάσει. Αν η ίδια δει κάτι παθολογικό, ενημερώνει τον γυναικολόγο της ή αντίστοιχα τον χειρουργό μαστού. 10 λεπτά νομίζω ότι είναι αρκετά για μια σωστή εξέταση μαστού. Δεν θα εστιάσω τόσο σε αυτό, θα σας τα πει ο κ. Ζεσκαλάκης που είναι ειδικός το θέμα αυτό. Όπως και αντίστοιχα το υπέρηχο μαστών, όπου έχει διαφορές σε σχέση με τη μαστογραφία. Αντίστοιχα, η μαστογραφία εδώ πέρα καλό είναι να γίνει μετά την 7η μέρα του κύκλου, ήθιστε να ξεκινάει από τα 40 και μετά, εκτός και αν υπάρχουν ενδείξεις οικογενειακό ιστορικό. Αιματολογικές εξετάσεις που κανονικά μια γυναίκα πρέπει να κάνει μία φορά το χρόνο είναι μια γενική αίματος, να έχουμε μία άποψη για τον αιματοκρίτη και τα λευκά αιμοσφαίρια, κάποιες βιοχημικές εξετάσεις όπως ζάχαρο, ουρία, κρεατινίνη, σίδηρο σφυλικό,
Ενδοκρινολογικές εξετάσεις, όπου ο θυροειδής για μας ο νεκρός έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί μπορεί να επιφέρει πολλές διαταραχές στη γυναίκα και στο μεταβολισμό. Και ορμονικές εξετάσεις ανάλογα με τα ευρήματα και ανάλογα την ηλικία. Ο HPV τώρα, ο οποίος είναι ο ιός των κονδυλωμάτων για τον οποίο εστιάζουμε συνήθως στο test PAP. Είναι ιός που μπορεί να μεταδοθεί με τη σεξουαλική επαφή ογκογόνος ή μη. Μπορεί να υπάρχει στο στάδιο της λανθάνουσας λίμωξης, οπότε η μολυσμένη περιοχή φαίνεται φυσιολογική και μπορεί να μην μάθετε ποτέ ότι έχετε μολυνθεί. Μπορεί να υπάρχει παρουσία κονδυλωμάτων στα γενικά όργανα που είναι εμφανής και ενοχλητική, αλλά δεν σχετίζεται με τον καρκίνο. Πιθανή παρουσία συλλήμωξης από ογκογόνα στελέχη του ιού. Παρουσία μειώσεων στα κύτταρα του τραχύλου της μήτρας με ένδειξη στο test PAP. Και κατ' επέκταση, εάν υπάρχει αυτός και είναι παραμελημένος και αφηθεί, μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Τα κονδυλώματα πενεργίας που συνήθως είναι εξωτερικά και μπορεί να είναι και εσωτερικά, μπορεί να θεραπευθούν και οι τραχυλικές βλάβες αφαιρούνται. Ο HPV σχετίζεται με κάποιους συγκεκριμένους γονότυπους. Οπότε μια μοριακή εξέταση μπορεί να μας εντοπίσει την παρουσία του ιού πριν ακόμα παρουσιαστούν οποιασδήποτε ραδές μεταβολές στα κύτταρα του τραχύλου. Ανιχνεύεται δηλαδή με τη μοριακή εξέταση του DNA του ιού, η αιτία για αυτές τις κυταρικές αλλοιώσεις, εντοπίζοντας πάνω από το 95% των λοιμόξεων που σχετίζεται με την τραχυλική νόσο σε σύγκριση με το ποσοστό 70 με 75% που μπορούμε να έχουμε με το test PAP. Η χρήση του HPV PCR μπορεί να βοηθήσει τη διάκριση διφορούμενων ή ψευδοθετικών αρνητικών αποτελεσμάτων του test PAP και όταν αυτή η μοριακή εξέταση για τον HPV PCR χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κολποσκόπηση και το test PAP, η επιτυχία πρόβλεψης στην κλίνια του τραχύλου της μήτρας είναι η καλύτερη δυνατή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν δύο εμβόλια στην αγορά και στον ιατρικό κόσμο για τον HPV εμβολιασμό. Η λίμωξη από ιό HPV δεν μπορεί να αποφευθεί με κανέναν άλλο τρόπο εκτός από τον εμβολιασμό. Τα εμβόλια περιέχουν μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη και τα σωματίδια αυτά παράγουν υψηλή ανοσομονικότητα, ενώ συγχρόνως εξαιτίας του ότι δεν περιέχουν DNA του ιού, δεν μπορούν να μολύνουν τον οργανισμό. Όπως βλέπετε εδώ είναι δύο τα εμβόλια. Το ένα είναι το τετραδύναμο και περιέχει αντιγόνα που εστιάζουν στους 16, 18, 6 και 11. Και το άλλο είναι το διδύναμο, το οποίο εστιάζεται πιο πολύ στους ιούς 16 και 18. Και τα δύο έχουν έγκριση από το ιό, όπως και στο Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων. Ο HPV εμβολιασμός σαν κατάσταση είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα η αποτελεσματικότητά του θα προσπαθήσει να αγγίξει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην πρόληψη ανάπτυξη των προκαρκινικών βλαβών και κατ' επέκταση του καρκίνου του αρχείου της μήτρας. Το τετραδύναμο εμβόλιο έχει μια πολύ καλή αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των προκαρκινικών βλαβών του εδίου, όπως και των κονδυλωμάτων. Το δεύτερο δεν δίνει τόσο πολύ βάση στα κονδυλώματα, δίνει πιο πολύ στον καρκίνο και στις διασταυρούμενες αντιδράσεις που μπορεί να προκαλούνται από τα στελέχη του ιού. Το εμβόλιο απευθύνεται σε όλα τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες από 12 έως 26 ετών. Ο εμβολιασμός πρέπει και ήθιστε να αποτελεί ρουτίνα για όλα τα κορίτσια ηλικίας έως 12-15 ετών πριν εισέλθουν στην ηλικία αυξημένου κινδύνου μόλυνσης από τον ιό HPV. Οι μικρές ηλικίες παρουσιάζουν αρκετά καλή ανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό και ακολουθώντας το δοσολογικό σχήμα του εμβολιασμού με καλύτερη συμμόρφωση. Οι κοπέλες πάνω από τα 15, που σιγά σιγά αρχίζουν να έχουν και σεξουαλικές επαφές, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να κολλήσουν τον ιό, καθώς η αιχμή, το πικ της λίμωξης, είναι σε ηλικία από 16 έως 26. Κάθε επαφή σημερινή ή μελλοντική μπορεί σαφώς να μεταδώσει κάποιον τύπο του ιού. Ακόμα και στις κοπέλες που έχουν ήδη προσβληθεί από κάποιον τύπο του ιού, ο εμβολιασμός μπορεί να προστατεύσει από τους υπόλοιπους τύπους ή κατά έναν τρόπο ακόμα και σε αυτόν τον τύπο που έχει κολλήσει. Στη χώρα μας ο εμβολιασμός είναι ότι το HPV έχει ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα και είναι δωρεάν μέχρι τα 26. Συγγνώμη, δεν θέλω να σα πόσο ασφαλή είναι αυτό το εμβόλιο, γιατί έχω ακούσει πολλά. Θέλετε να ολοκληρώσω την ομιλία και να συνοψίσουμε λιγάκι τι ερωτήσει μετά. Θα πρέπει να αποχωρήσω. Έχω μια ιατρική. Σαφή απάντηση δεν υπάρχει ακριβώ αυτό. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία. Πάνω από 5 με 10 χρόνια σίγουρα, αλλά ταυτόχρονα η γυναίκα δεν σημαίνει ότι πρέπει να μελήσει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πει μια γυναίκα ότι έχω κάνει το εμβόλιο, δεν θα ξαναπώ από εδώ στον γυναικολόγο. Για τα νεαρά, δεν μιλάω και για τα νεαρά. Ναι. Ωραία.
Όταν μια γυναίκα διασφαλίζουμε ότι είναι παθένα, okay. Αν όμως αυτή η κοπέλα κάνει το εμβόλιο αλλά έχει επαφές, κανείς δεν μπορεί να ξέρει 100% πέρα της ίδιας και της μητέρας ενδεχομένως αν υπάρχει καλή επικοινωνία, εάν μπορεί να κολλήσει κάποιο άλλο στέλεχο. Δηλαδή μπορεί να κάνει το εμβόλιο να είναι ασφαλή για τα συγκεκριμένα στελέχη, δεν τις αποκλείει όμως κανένας ότι μπορεί να κολλήσει την πορεία κάποιου άλλου. Παρενέργειες υπάρχουν σε όλα τα φάρμακα. Ακόμα και από τον Τιμπόν και στον Πονσάν και τον οτιδήποτε. Αν διαβάσετε μέσα, αναγράφονται διάφορες παρενέργειες όπως και σε άλλα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό φροντίζουν να ενημερώνονται οι γυναίκες και να υπάρχει ταυτόχρονα κάλυψη με το τεστ PAP. Από εκεί και πέρα, κάποιες κοπέλες διαλέγουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του να είναι επιμελείς και να έχουν ένα συγκεκριμένο σύντροφο. Μια γυναίκα η οποία μπορεί να εναλλάσσει συντρόφους και να είναι σε πιο high risk κατάσταση, σίγουρα μπορεί να επιλέξει να το κάνει ή αν δεν το κάνει, να είναι λιγότερο καλυμμένη με τον τρόπο ζωής. Δεν υπάρχει ένας μπούσουλας συγκεκριμένος ότι πρέπει να κάνει. Εξαρτάται από τον τρόπο ζωής που κάθε γυναίκα αποφασίζει να κάνει. Δηλαδή, εγώ έχω μια τέτοια να αποφασίσω να το κάνω ή δεν το κάνω. Αν όμως πρέπει να το κάνω στην κόρη μου, που προφανώς είναι ανήλικη, θα πρέπει εγώ να το κάνω αφού το κάνω. Εγώ ρωτάω, είναι ασφαλές. Για μένα είναι. Αν προστατεύει την κόρη μου από κάποιον, είναι ασφαλές ένα εμβόλιο. Για μένα είναι. Αλλά σας ξαναλέω, αυτό είναι και ένα θέμα που πρέπει η ίδια η ασθενής να αποφασίσει. Δεν μπορώ να σας δώσω επίσημη απάντηση εγώ σε αυτό. Κάθε φάρμακο και κάποια απλή αντιβίωση μπορεί να κάνει μια γυναίκα να πάρει, να μην ξαναπάρει ποτέ και να κάνει αλλεργικό σοκ. Αν το πιστεύετε, θα πω και εγώ κάτι στην κυρία. Κοιτάξτε να σου πω, όλα τα φάρμακα έχουν κάποιες παρενέργειες και το κάθε φάρμακο προσαρμόζεται πάνω σε κάποιον ασθενή με τρόπους που δεν ξέρουμε ακριβώς. Λοιπόν, επίσημα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι ασφαλές αυτό. Δεν υπάρχουν μελέτες τέτοιες που να σας διασφαλίσουν ότι είναι εντελώς ασφαλές για μακροπρόθεσμα να μιλάμε παρενέργειες. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό εννοείται, το μακροπρόθεσμο κομμάτι. Όπως και οι πρώτες παρτίδες της υπατήτηδος, του εμβολίου για την υπατήτηδα, κάνανε τις κρίσεις κατά πλάκα σε κάποια άκρη. Δεν προσευθήκανε. Το διπλό και αυτισμό, διάφορα. Ναι, πολλά. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο φουσκωμένα. Έτσι, για τα παλιά τα εμβόλια, υπάρχουν σχετικά μελέτες που δείχνουν ότι είναι ασφαλή. Τώρα, για αυτό το εμβόλιο συγκεκριμένο, ακόμα είναι σχετικά υπομελέτη. Σχετικά. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε, δεν υπάρχει επίσημη βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή να σας απαντήσουμε. Έχω ακούσει π.χ. κάτι που φόβουν στην Αμερική, το κάνουν επίτηδες, στα κορίτσια γενικά και τα σκυρώνουν για να ελέγξουν τον πληθυσμό. Εντάξει, συνωμοσιολογικά σενάρια υπάρχουν. Ακούγονται πάρα πολλά και καλά είναι αυτά που διαβάζει κάποιος στο διαδίκτυο να είναι από εμπεριστατωμένες πηγές ή από διεθνή ιατρικά περιοδικά. Όχι, αυτό δεν είναι, αυτό δεν ισχύει. Εντάξει, πολλά, μπορώ να σας πω και εγώ πολλά τέτοια, αλλά δεν ισχύει. Πολλά δίκτυα από πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συγγνώμη, θα προχωρήσω γιατί έχω... Εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα συνεχίσω δείχνοντας κάποιες εικόνες πώς είναι ένας τράχυλος και πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί έχοντας μία εικόνα καρτούν τραχύλου. Τα κύτταρα που βλέπετε και καλύπτουν τον τράχυλο της μήτρας είναι δυνατόν να υποστούν αλλοιώσεις, οι οποίες αυτές με τη σειρά του να οδηγήσουν σε αυτοκαρκινικές βλάβες, οι οποίες εάν δεν αντιμετωπιστούν μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο. Αυξημένος κίνδυνος υπάρχει σε γυναίκες 30-65 ετών και σημαντικότερος παράγοντας είναι ο HPV. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας αποτελείται συνήθως από 120 περίπου τύπους του HPV, από αυτούς όμως οι 20 περίπου θεωρούνται υψηλού κινδύνου και μπορούν να προκαλέσουν αυτές τις αλλοιώσεις. Βλέποντας δεξιά υπάρχει αρνηστικά μια εικόνα της βλάβης, το CN1, CN2, CN3, όπου είναι η σειρά με την οποία προκύπτουν οι αλλοιώσεις, με το CN3 και πάνω να είναι μια κατάσταση που προδιαθέτει σε καρκίνο τραχύλου. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν σαφώς θετικά ή αρνητικά το μέλλον πώς γίνεται είναι το κάπνισμα, σαφώς αρνητικά, η διατροφή, το αδύναμο νοσοποιητικό σύστημα, οπότε όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν μια χειρότερη κατάσταση του τραχύλου της μήτρας επί εδάφους HPV. Η χρήση των προφυλακτικών και το εμβόλιο μπορεί να προστατεύσει αυτό το HPV. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας προλαμβάνεται τελικά με το τεστ PAP μετά την έναρξη συσχολικής επαφής. Εδώ βλέπετε μία εικόνα όπου στο αριστερό επάνω τεταρτημόριο είναι ένας κανονικός τράχυλος. Στο κάτω δεξιά που λέει low grade zinc είναι μία χαμηλού βαθμού βλάβη. Στο αμέσως επόμενο που λέει high grade zinc είναι μία
λάβει ακόμα χειρότερη και στο επάνω τα τιμόρια που γράφει καρκίνος, δυστυχώς είναι μια βλάβη η οποία έχει προχωρήσει και είναι δύσκολο να λυθεί. Με τον τακτικό έλεγχο μπορούμε να μειώσουμε σε μεγάλο ποσοστό τον καρκίνο των χιλιοσμίδας κατά 70%. Ο συνδυασμός του DEFPOW με το εμβόλιο για τον HPV μπορεί να προστατεύσει έως και 95%. Στις 14 μέρες το οθυλάκιο απελευθερώνει ένα οάρι και γίνει περιοδοξία. Στην οθήκη δημιουργείται το προσωμάτιο, το προσωμάτιο κλείνει το εξαρτώνει. Είναι όλες αυτές οι διαδικασίες που γίνονται κατά τη διάρκεια του κύκλου. Εδώ βλέπετε πώς είναι ο άξονας που επηρεάζεται από τον υποθάλαμο και την υπόφυση και με την κόκκινη γραμμή υπάρχει η άμεση συσχέτιση των οθικών και των ορμονών που παράγονται από αυτή από την καθοδήγηση του εγκεφάλου. Από το κεντρικό νευρικό σύστημα εκκρίνονται κάποιες ορμόνες και από την υπόφυση, οι οποίες καταλήγουν στην οθήκη για να έχουμε αντίστοιχα και την έκρηξη του αίματος από τη μήτρα με την έμεινο ρύση. Οι φάσεις του έμεινου κύκλου είναι η εμεινορυσιακή φάση, η παραγωγική φάση, η φάση ορυξίας, η οχρηνική, η ισχυμική και η παραγωγική αντίστοιχα ξανά. Εδώ βλέπετε πώς εξελίσσεται η πρώτη με πέμπτη μέρα, πώς γίνεται το οφυλάκιο και έχουμε την 6η με 13η μέρα κατ' επέκταση στην ορυξία, φτάνοντας την 14η μέρα, εάν δεν γονιμοποιηθεί το ωράριο, τότε φτάνουμε το άριο, συγγνώμη, τότε φτάνουμε στην 15η με 28η ημέρα, όπου δεν υπάρχει γονιμοποίηση και έχουμε αντίστοιχα πάλι εμεινορύσει. Στην εμεινορυσιακή φάση έχουμε μια απώλεια αίματος γύρω στα 35 μέρη και κρατάει 4 με 6 μέρες, αντίστοιχα σε πολλές γυναίκες που μπορεί να παρουσιαστούν κράμπες στην κοιλιά και στους μυρούς. Στην οφυλακτική φάση έχουμε αύξηση στρατιώλης, αναγέννηση του κλενογόνου σφίγγα και την παραγωγή ενδομητρίου, το αίμα που βλέπετε στην περίοδο. Εδώ βλέπουμε την ορυξία που συμβαίνει με κάποιες αλλαγές όπως η αύξηση της LH, το άριο που οριμάζει και το άριο που εισέρχεται στη σάλπη. Στην οχρηνική φάση έχουμε το οχρό σωμάτιο το οποίο πάνω στην οθήκη παράγει προγεστερόνη, παράγονται ιστρογόνα, αντίστοιχα οι ορμόνες FSH και LH μειώνονται και επέκταση την έμεινο ρύση. Διαταραχές του κύκλου μπορεί να υπάρχουν με την έννοια της ρυθμιστικότητας έλευσης έμεινος ρύσης ή διαταραχή στη διάρκεια ή την ποσότητα. Ανομαλίες και διαταραχές του έμεινου κύκλου μπορεί να υπάρχουν με την έννοια της αμοληξίας, όπου η γυναίκα να μην κάνει ορυξία, να υπάρχει υπομινόρια, λίγη ροή αίματος, να υπάρχει πολυμινόρια ή συνομινόρια, δηλαδή κάθε 20-21 μέρες, να υπάρχει μια μητροραγία, που είναι η συχνή αλλά ακανόνιστη έμεινος ρύση, η μινοραγία, όπου είναι μεγάλη ροή αίματος, η μηνομικροραγία, όπου είναι μεγάλη ροή αίματος συχνά και ακανόνιστα, η ολιγομινόρια ή αραμινόρια, όπως μπορεί να είναι στις πολυκιστικές οθήκες που είναι πάνω από 35 ημέρες, και η αμινόρια να μην υπάρχει καθόλου περίοδο στη γυναίκα. Η αμινόρια θέλει λίγο διερεύνηση, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί και σε μικρές ηλικίες, όπου να είναι πρωτοπαθής και σε μια κοπελίτσα να μην υπάρχει καθόλου εμφάνιση της εμεινού ρύσεως, οπότε εκεί αντίστοιχα πρέπει να κοιτάξουμε κάποια χαρακτηριστικά όπως την απουσία ανάπτυξης και δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Μπορεί να υπάρχει απουσία εμφάνισης αυτόματο εμεινού ρύσης σε ηλικία μεγαλύτερων 15 ετών με φυσιολογική ανάπτυξη όπως αντίστοιχα των δευτερογενών χαρακτηριστικών και μπορεί να υπάρχει και δευτεροπαθής αμινόρια όπου να υπήρχε πριν κανονική εμεινού ρύση και για κάποιο διάστημα μετά
να σταμάτησε η γυναίκα να έχει περίοδο για κύκλους μεγαλύτερων των 3 ή των 6 μηνών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν εξετάζουμε οποιαδήποτε γυναίκα να πάρουμε ένα πάρα πολύ καλό γενικό αναμνηστικό για να μπορούμε να ξέρουμε πώς κινούμαστε, να έχουμε το ύψος, την ηλικία θηλαρχής, αδρεναρχής, σεμιναρχής, τη ρυθμιστικότητα, τη διάρκεια του κύκλου, ανομαλίες αν υπήρξαν, επεμβάσεις που μπορεί να έχει κάνει η γυναίκα, ασθένειες που μπορεί να έχει περάσει, νοσηλείες, νοσοκομεία, φάρμακα που μπορεί να παίρνει, τι είδους διατροφή μπορεί να κάνει, αυξομοιώσεις στο βάρος. Αν κάνει πρωταθλητισμό, είναι γνωστό ότι οι κοπέλες που κάνουν πρωταθλητισμό συνήθως κάνουν αερομηνόρια, δεν έχουν συχνά περίοδο. Ψυχολογικές διαταραχές όπως στρες και άγχος. Ένα καλό οικογενειακό ιστορικό. Η κληρονομικότητα, γενετικές ανομαλίες, ενζυμικές ανομαλίες και ψυχιατρικά νοσήματα μπορεί να παίξουν πολύ άσχημο ρόλο σε αυτό. Η κλινική εικόνα, όπως είπαμε, το ύψος, το βάρος, τα χαρακτηριστικά του φύλου, πώς έχουν εξελιχθεί μαστή, εκδηλώσει υπερδραγωνεμίας. Μία γυναικολογική εξέταση, αν μπορεί να γίνει στη γυναίκα, εάν δεν υπαθαίνει. Και σαφώς να εξαιρέσουμε και άλλες αιτίες. Τον υποθυρεωτισμό, συγγενή υπερπλασία επινεφρυνδίων και άλλες παθολογικές καταστάσεις. Αυτό ήταν το δεύτερο κομμάτι. Σας ευχαριστώ. Και στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι θα σας μιλήσω για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Λοιπόν, ξεκινώντας πρώτα από τους ιούς. Κάθε τι από αυτά είναι οτιδήποτε βλέπουμε στο ιστορικό μιας γυναίκας ή κατά τη γυναικολογική εξέταση. Έτσι, μπορεί να έρθει μια γυναίκα στο ιατρείο η οποία στην κατηγορία των ιών να παρουσιάσει έναν έρπη γενικό οργάνο. Τα HPV που αναφέραμε και πριν που είναι τα οξυγενικά κονδυλώματα. Η πατήτιδα β' και σε. CMV, πολυσματική τέρμινθο. HIV, το γνωστό AIDS. Σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα όπως χλαμίδια, με εικόνα κολοπίτιδας τραχυλίτιδας, μυκόπλασμα και ουρεόπλασμα, διάφορα βακτήρια όπως είναι η σέρια, ο εμόφυλος, η σύφυλη που προκαλούν καταστάσεις όπως τραχυλίτιδα, χρονικό τοκίωμα και μαλακό φύλος, μύκητες που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στις γυναίκες, με την κλασική έννοια της κολοπίτιδας και τα λευκόχρωα παχύρευστα υγρά, πρωτόζωα που μπορεί να προκαλέσουν κολπίτιδα όπως οι τριχομονάδες, μετάζωα όπως η φτηρίαση και η ψώρα. Εδώ βλέπετε μια εικόνα πόσα πολλά είναι και τι προκαλούν και πόσο έλεγχο θέλει. Μεταδίδονται όσα επιτοπλίζονται μέσω της σεξουαλικής επαφής. Είναι αφροδίσια. Η αντίστοιχη αντιμετώπιση φαίνεται δίπλα στα χλαμίδια που θα κάνουν καλλιέργεια. Στα κονδυλώματα και στο HPV μπορούμε να το δούμε και με το μάτι. Βλενόρια, πάλι αντίστοιχα καλλιέργεια. Σύφυλλη, HIV και άλλες καταστάσεις θέλουν εξετάσεις αίματος, πιο συγκεκριμένες, για να γίνει σωστή αντιμετώπιση. Κανόνες ατομικής υγιεινής που πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε γυναίκα. Σωστό πλύσιμο των χεριών πριν και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αποφυγή χρήση βρώμικης τουαλέτας. Μαντιλάκια μίας χρήσεως για την ευαίσθητη περιοχή όταν βρίσκεται εκτός σπιτιού. Καθημερινή χρήση ειδικού σαπουνιού για την ευαίσθητη περιοχή, συνήθως με λιγότερο pH και όχι αφρόλουδρα από τα σούπερ μάρκετ, καλό πλύσιμο και σιδέρωμα των νοσοκομείων, συχνή αλλαγή των νοσοκομείων, χρήση καθαρής πετσέτας, αλλαγή δεδομένου μαγιό του καλοκαίρι που μπορεί να προκαλέσει μυκητίαση αν παραμείνει αρκετές ώρες, αποφυγή επαφής με την άμμο στην παραλία, αποφυγή κολύμβησης σε βρώμικη θάλασσα και πισίνα και σαφώς χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή. Η αποφυγή όλων αυτών μπορεί να γίνει με διάφορους μεθόδους αντισύλληψης. Σαφώς η πρώτη και το κλασική είναι η αποχή. Μετά η διακεκομένη συνουσία, η οποία μπορεί να στηρίξει τον υπολογισμό των γόνιμων ημερών, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι τόσο ακριβής. Η μερολογιακή, η θερμομετρική μέθοδος και η μέθοδος τραχυλικής γλέντας δεν χρησιμοποιούνται πλέον τόσο. Μέθοδοι χαμηλής αποτελεσματικότητας που αυξάνουν το στρες. Και σαφώς η τεχνική μέθοδη που ήδη στα τελευταία να χρησιμοποιείται και είναι καλύτερη, η μέθοδη φραγμού, το σπιράλ, η ορμονική αντισύλληψη και η στήρωση μόνο σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Μέθοδη φραγμού υπάρχουν κάποιες κολπικές πλύσεις, όπου χρησιμοποιούνται και τα σπερματοκτώνα. Το προφυλακτικό, το οποίο σαφώς πρέπει να δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση, γιατί προστατεύει από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα με μια αποτελεσματικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Το κολπικό διάφραγμα και η τραχυλική καλύτρα. Ο κολπικός πόγκος, αυτά ήδη να χρησιμοποιούνται λιγότερο. Το ενδομήτριο σπείραμα που είναι εξίσου μια
κατάσταση πάρα πολύ που χρησιμοποιείται τελευταία και εγώ τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένα ειδικό σπιράλιο το οποίο τοποθετείται από τον γυναικολόγο μέσα στην κοιλότητα της μήτρας και αφού πρώτα αποκλείσουμε οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες και γίνει ένα τεστ κλίσης και καλλιέργειες και τεστ PAP για να ξέρουμε ότι ό,τι περνάει μέσα στον τράχυλο δεν είναι κοιμονή να μας συμπαρασύρει κάποιο μικρό πυγμικητίαση, παραμένει για αρκετά χρόνια, 4 με 5, αναστέλει την εμφύτευση του κύματος και μπορεί να είναι είτε ορμονικό είτε να απελευθερώνει καθημερινά προγεστερόνη της ορμόνης. Υπάρχουν οι ορμονικές μορφές αντισύλληψης που είναι το αντισυλληπτικό χάπι που χωρίζεται σε νυχτό, χάπι με προγεσταγόνο ή χάπι της επόμενης μέρας, το οποίο όμως και αυτό πρέπει να δίνεται κατόπιν οδηγιών. Ορμονικές μορφές αντισύλληψης με πας και διαδερμικά. Η στήρωση είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση που μπορεί να επιτευχθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις, σε γυναίκες οι οποίες έχουν γεννήσει αρκετά παιδιά και μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά ή χειρουργικά και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και την υπογραφή και των δύο ατόμων του ζευγαριού. Και εδώ έχετε μια συνοπτική εικόνα πώς εστιάζει το καθετή. Αριστερά που είναι η οθήκη βλέπετε ότι δρά το αντισυλληπτικό, στη μέση που είναι η μήτρα ότι δρά το μητρικό σπείραμα και ακριβώς στη θέση του τραχύλου και του κόλπου η δράση του προφυλακτικού και όλων των άλλων όπως ο σπόγκος και η κολπική καλύπτρα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Θέλετε τώρα εδώ πέρα να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στον συνάδελφο του γυναικολόγου για να προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι για το μαστό ή θέλει τώρα στο τέλος. Όπως θέλετε. Θα μαζέψει τώρα στο τέλος. Θα μας τα σώρει τώρα στο τέλος. Στο τέλος. Καλησπέρα και σε εσάς με τη σειρά μου. Ο τίτλος αυτής της παρουσίας δεν είναι τυχαίο. Αναζητώντας λίγο την ιστορία για να γράψω αυτή την παρουσίαση, παρατήρησα ότι όντως είναι μια διαχρονική ασθένεια. Δηλαδή τον καρκίνο του μαστού τον ξέραμε από τα πολύ παλιά χρόνια. Παραδείγματος χάρη η Ιδιακοί πάπυροι αναφέρουν κάποιο ίδιο όπως μαστό άνδρα, 1600 από Χριστού. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θεωρούσαν τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού μπορεί να γίνεται με καρκυριασμό. Ο Ιπποκράτης βέβαια έχει αναφέρει πολλά πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα, όπως τον όρο καρκίνωμα,
ότι ο όγκος με εξωτερικό έλεγχος σου πρέπει να γίνει χειρουργική επέμβαση και πάει λέγοντας. Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά συνεχίσανε με τον ίδιο ρυθμό μέχρι περίπου το 1821, όπου ο Χιούιτ Μουρ βάλε τις πρώτες αρχές γενικής θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Και ο Χάλστερ το 1882, δηλαδή σχετικά πρόσφατα, έδειξε πώς γίνεται η πρώτη ολική μαστεκτομή. Μιλάμε για πολύ ακροτηριαστική επέμβαση. Και μόλις στο τέλος του 1960, ο Βερονέζη, από το Μιλάνο, Ιταλός, με μεγάλες μελέτες που έκανε, έδειξε ότι μπορούν να γίνουν με λιγότερα ακροτηριαστικά μέσα και με την χρήση επίσης της ακροθεραπείας και της χημειοθεραπείας, αντιμετώπιση επιτυχής του καρκίνου του μαστού. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα τα τελικά, τα πολύ τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Τώρα δεν σας κρύβω ότι η σύγχρονη τάση της χειρουργικής του καρκίνου μαστού είναι όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Αλλά όπου έχει ένδειξη. Αυτά είναι κάποια αρχαϊκά εργαλεία. Θα σταθώ σε αυτήν εδώ την διαφάνεια για να σας δείξω ότι ο κύριος που κάθεται στα αριστερά, αυτός εδώ είναι ο χειρουργός, έχει κοντά μανίκια, φοράει κόκκινη κλαμίδα, δυστυχώς δεν φαίνεται καλά στο slide αυτό, κρατάει ένα μαχαίρι και εδώ μόλις έχει χειρουργήσει μια κυρία με καρκίνο του μαστού και της έχει βάλει και μόσχευμα πλαστικής, όπως γίνεται στα σύγχρονα χειρουργία. Και αυτό είναι σε αμφορέα που είναι στη ρωμαϊκή εποχή. Λοιπόν, λίγο επιδημιολογία. Παγκοσμίως έχουμε 1.200.000 νέα κρούσματα με 400.000 θανάτους ανά έτος. Η συχνότητα του καρκίνου του μαστού συνεχίζει και αυξάνει με αργούς ρυθμούς, όχι ραπιδαία όπως νομίζουμε. Αυτό είναι μια εντύπωση που έχουμε. Θα σας το αποδείξω παρακάτω. Μία στις 8 με 12 γυναίκες θα έχει καρκίνο μαστού στη ζωή της. Αλλά προσέξτε, αυτό είναι για τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες ή για την Αυστραλία και την Αμερική. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Τα νούμερα είναι τα αληθινά νούμερα και οτιδήποτε άλλο ακούτε ή διαβάζετε είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτά είναι τα νούμερα εδώ κάθε χρόνο. Είναι 4 με 4.500 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού. Δηλαδή, η πιθανότητα να νοσήσει κάποια κυρία είναι 0,001% ανά έτος. 1.500 άνθρωποι κάθε χρόνο. Και η αναλογία είναι περίπου 14 με 16 γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα από όσο θα νομίζουμε. Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι απλώς δεν υπάρχει πολιτικός έλεγχος ο συστηματοποιημένος που σε άλλες χώρες όπως είναι η Αυστραλία, ας πούμε, φτάνει το 60 και το 70%. Δηλαδή το 60 και το 70% του γυναικείου πληθυσμού πηγαίνει και κάνει πολιτικό έλεγχο, ενώ σε εμάς είναι τώρα πια 10 με 15%. Είναι πολύ καλύτερο. Εδώ βλέπετε περίπου η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών, 100 χωρών, έχει 370.000 περιστατικά κάθε χρόνο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 350.000 κάθε χρόνο. Αυτό εδώ το γράφημα που έχει να κάνει, που αφορά στον ελληνικό πληθυσμό, θέλει να δείξει ότι η επίπτωση του καρκίνου του μαστού ξεκινάει περίπου στα 40. Βλέπετε ότι η κλίση της καντήλης, εδώ δηλαδή που αρχίζει και αυξάνει ραγδαία και όπως παρατηρείτε μετά για τις επόμενες ηλικίες είναι σταθερό. Δηλαδή ο μύθος είμαι 90 χρονών και δεν θα πάθω καρκίνο του μαστού, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Πέρσι χειρούργησα τουλάχιστον κυρίες με 88, 90 και 92 χρονών. Βλέπετε λοιπόν ότι η καμπύλη αυτή αρχίζει και ουσιαστικά αυξάνει γύρω στην ηλικία των 40 χρονών. Γι' αυτόν τον λόγο και ο προεδρικός έλεγχος λέει ότι πρέπει να ξεκινάει η κυρία να κάνει την πρώτη μαστογραφία γύρω στα 40. Αυτή είναι λίγο πιο παλιός ο πίνακας. Βλέπουμε τώρα από την εμπειρία μας ότι αυτό λίγο έχει μετακινηθεί προς τις ηλικίες λίγο τις πιο χαμηλές, τις πιο νέες, 38, 39, 37. Και γι' αυτόν τον λόγο σε λίγο τα επίσημα guidelines θα αλλάξουν και πιστεύω ότι θα δουν ότι από τα 35 ή και 37 θα αρχίσει να γίνεται επίσημα πια κάθε χρόνο ο προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία. Ακόμα δεν είναι επίσημο guideline αυτό. Εμείς όμως το εφαρμόζουμε στο κέντρο μας αυτό το πράγμα.
Εδώ επίσης φαίνεται ότι οι θάνατοι από καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, ενώ στην αρχή αυξάνανε από το 1965 και μετά, από το 1985, όπως λέει εδώ πέρα η καπήλη αυτή, αρχίζουν και μειώνονται. Και αυτό, σε αυτό έχει συμβάλει πρώτα απ' όλα η ευαισθητοποίηση των γυναικών και δεύτερον η οργανωμένη πρόληψη του ελληνικού κράτους, που ακόμα βέβαια είμαστε σε εμπειρικά στάδια σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, απλώς θέλω να σας δείξω ότι ανάλογα με το σε τι δεκαετία της ηλικίας μας είμαστε, έχουμε και τον αντίστοιχο κίνδυνο να πάθουμε καρκίνο του μαστού. Βλέπετε ότι όσο μεγαλώνουμε υπάρχει περισσότερη πιθανότητα, 3,4%, το οποίο παραμένει και σταθερό και τις επόμενες δεκαετίες. Λοιπόν, αιτιολογικοί παράγοντες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και το μόνο πράγμα που μπορεί να προσφέρει στον κόσμο είναι παρατηρήσεις στατιστικού είδους. Ό,τι δηλαδή διαβάζετε εδώ πέρα είναι στατιστικά δεδομένα και τίποτα περισσότερο. Τα πραγματικά αίτια αυτής της ασθένειας είναι άγνωστα. Όπως και για τον καρκίνο γενικότερα. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι έχουν βρεθεί και οστά δεινοσαύρου με καρκίνο. Φαίνεται ότι η ασθένεια αυτή είναι συμφασμένη με αυτή καθ' αυτή τη ζωή. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ακόμα. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τους αιτιολογικούς παράγοντες και σας ξαναλέω και πάλι είναι επιδημιολογικά δεδομένα, στατιστικά έχουν βρεθεί αυτά. Πρώτα απ' όλα είναι η ηλικία, ότι αφορά ουσιαστικά σε γυναίκες 40 με 65 έτη, συνήθως. Κληρονομικότητα, η οποία κληρονομικότητα και αυτή σίγουρα θα μου κάνετε ερωτήσεις μετά, είναι και αυτό στατιστικό έβλημα. Το γονιδιακό κομμάτι είναι πολύ, πολύ σπάνιο. Δηλαδή, Ατζελίνα Τζολί, για να λέμε, ξέρουμε τι λέμε. Από τα 4.500 περιστατικά το χρόνο, Ατζελίνα Τζολί είναι μόνο 300. Το γονιδιακό, η μετάλλαξη, δηλαδή στο γονίδιο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, από τα υπόλοιπα έχουμε κάποιον συγγενή στην οικογένειά μας, από την πλευρά της μαμάς, η μάνα μου, η αδερφή μου κλπ. Που είχε καρκίνο του μαστού. Δεν επέλεγες αυτό πάνω από εμάς. Είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει να μας οδηγεί στον γιατρό. Τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί. Πάρα θα πάθουμε κι εμείς. Είναι γονιδιακό, είναι στατιστικό έβλημα. Λοιπόν, διαταραχή σε μήν ουρήσεως. Η πρώιμη έναρξη της εμμηνουρήσεως ή καθυστέρηση της εμμηνόπαυσης φαίνεται ότι δίνουν λίγο περισσότερη πιθανότητα στο να πάθει καρκίνο του μαστού. Η λήψη ιστρογόνου μετά την εμμηνόπαυση. Εδώ λιγάκι τα πράγματα είναι λίγο θολά και σχετικά οι γυναικολόγοι και όχι ο κ. Δρακονταϊδής θα έχουμε συζητήσει και είναι πάρα πολύ φιλόλο σε αυτά. Αλλά κάποιοι άλλοι δίνουν πολύ εύκολα κάθε είδους ορμόνες για να κρατήσουν εμμηνοδοσιακά στοιχεία στη γυναίκα. Όταν έχει τελειώσει η περίοδος της, έχουμε δει από την εμπειρία μας ότι επιβαρύνεται ο μαστός. Επιβαρύνεται. Η επίσημη βιβλιογραφία δεν το γράφει, όπως γράφει και για τις εξωσωματικές. Λέει ότι είναι ασφαλής μέθοδος. Δεν σας πείω όμως ότι η εμπειρία κάθε χρόνο είναι ότι ανακαλύπτω κυρίες που έχουν κάνει εξωσωματικές από 4 και πάνω ή 3 και 4 και πάνω, που είναι επιβαρυμένες με το μαστό τους. Επόμενο, τώρα το αλκοόλ, οι μέτριες ποσότητες δείχνουν ότι όντως προκαλούν κάποιο πρόβλημα, η παχυσαρκία ή η έλλειψη σωματικής άσκησης, το κάπνισμα, που και για άλλους το κάπνισμα διάβαζα τελευταία ότι μπορεί να γίνει νοσηλευτικός παράγοντας, έτσι λένε, κάποιος άλλος λένε πολύ θολό το τοπίο, η λήψη αντισυλληπτικών χαρτιών, η καθιστική ζωή, η έκθεση σε ακνοβολία, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι η ηλεκτρομαγνητική ακνοβολία είναι ένα πράγμα το οποίο το αγνοούμε και αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ δεχόμαστε μύρια ακνοβολία από τα φώτα, από τα τηλέφωνα, από τα ραδιοσήματα, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, τα πάντα. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Στο μέλλον δηλαδή πραγματικά θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει αυτό. Άλλο πράγμα επίσης είναι ο θυλασμός, όχι θυλασμός ή αν έχουμε θυλάσει τα παιδιά ότι είναι δράμος αρκετικά και αυτό έχει αρχίσει να αρχίζεται σε αμφιβολία και σε αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης όπως σας είπα. Όπως καταλάβατε σας είπα πολλά πράγματα και δεν σας είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς, πόνος και καρκίνος του μαστού δεν συνδυάζονται. Λοιπόν, όλες οι κυρίες που έρχονται στο κέντρο μαστού, εγώ δηλαδή πέρσι πρέπει να εξέτασα περίπου 5.000 κυρίες στο κέντρο μαστού, ο Έλενας, σχεδόν όλες μου λέγανε για κάποιο πόνο εδώ, κάποιο πόνο από την άλλη μεριά κλπ. Δεν συζητίζεται με καρκίνο του μαστού. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκεφτεί
ο πόνος με τον καρκίνο του μαστού. Είναι σιωπηλό. Άρα τι κάνουμε σε αυτό, η πρόληψη. Μόνο πρόληψη. Αυτό δηλαδή που έχουμε φτιάξει σαν σύστημα, ερωτήσεως προληπτικός έλεγχος. Τώρα, τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε στον γιατρό. Θα σου πάει το ιστορικό, θα σου κάνει μια καλή κλινική εξέταση, έτσι, και όχι να σε ξεπετάξει, αυτό παίζει ρόλο. Από γιατρού σε γιατρού φαίνεται ποιος κοιτάζει και ποιος δεν κοιτάζει τα πράγματα. Και βέβαια θα πρέπει να κάνουμε τις παρακλινικές εξετάσεις. Ποιες είναι αυτές, κατά κύριο λόγο είναι μαστογραφία. Ετήσια μαστογραφία. Το θέμα με την ακτινοβολία δεν υφίσταται. Αυτά που αναμεταδίδονται μεταξύ των γυναικών ή σε site που είναι λιγάκι αμφιβόλου εγκυρότητος, δεν υπάρχουν. Θα σας φέρω το παράδειγμα ότι παλιότερα οι κυρίες κάνανε ξηρογραφίες, δηλαδή μία μέθοδος μαστογραφίας η οποία είναι 20πλάσια περίπου ακτινοβολία και δεν έχουν υπάρξει μελέτες που να δείξαν ότι η έκθεση στην ξηρογραφία την ετήσια οδηγήσανε κάποια κυρία στο να κάνει καρκίνο του μαστού. Άρα πολύ περισσότερο που τα τελευταία μηχανήματα, της τελευταίας πενταετίας, οκταετίας, ό,τι ποιότητα μαστογραφίας και να βγάζουν, δηλαδή είτε βγάζουν απλή μαστογραφία, σαν φωτογραφία μιλάω πάντοτε, είτε βγάζουν ψηφιοποιημένο, το ενδιάμεσο στάδιο, είτε βγάζουν ψηφιακό σήμα, τα καινούργια μηχανήματα βγάζουν χαμηλή ακτινοβολία. Άρα δεν έχετε πρόβλημα. Ωραία. Τώρα, το περιχογράφημα είναι μια καταπληκτική μέθοδος, η οποία όμως είναι για να διαγνώσουμε συγκεκριμένα πράγματα, και αυτό θα σας το υποδείξει ο γιατρός τον οποίο δεν επισκέπτεστε, ίσως σε μερικά χρόνια να αντικαταστήσει και τη μαστογραφία. Ακόμα τεχνολογικά δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μαγνητική τομογραφία των μαστών επίσης δεν είναι πανάκια, πολλές φορές μας μπλέκει τα πράγματα, αλλά κάπου αλλού, όπου έχει ένδειξη, μας βοηθάει αρκετά. Και η τομοσύνθεση, η οποία είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή και νέα μέθοδος, που βασίζεται όμως σε παλιές τεχνικές, που είναι η μαστογραφία. Άλλη μέθοδος είναι οι τεχνικές βιοψίας. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το τι βλέπουμε όταν προσπαθούμε να κάνουμε μια διάγνωση κλινική. Και αυτό επίσης ισχύει και για την αυτοψηλάφιση. Τι προσπαθούμε να δούμε στην αυτοψηλάφιση ως νέο έβριμα. Θα σας πω και δύο κουβέντες για την αυτοψηλάφιση μετά. Εξόγκωμα ή σκλήρυνση της περιοχής του μαστού. Με τη μασκάλη δεν χρειάζεται να ασχολείστε πάρα πολύ, διότι είναι πολύ εξειδικευμένο θέμα και σε πολύ σπάνια υπάρχει μόνο θέμα στη μασκάλη, ενώ δεν υπάρχει θέμα στο μαστό. Άρα καλό είναι να καλύπτετε τους μαστούς στην αυτοψηλάφιση και τη μασκάλη ότι καταλάβετε, δεν χρειάζεται να επιμένετε. Η σωλική δέρματος ή τη στυλή στο μαστό, αλλαγή του χρώματος του δέρματος, έκρηξη υγρού από τη στυλή, ερυθρότητα, ευαισθησία ή πόνη στο στήθος. Τώρα, όταν φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα, να είναι επώδυνος ο μαστός κλπ., εδώ μπορεί να κρύβει και μια φλεγμονή, αλλά μπορεί και να κρύβει και ένα φλεγμονώδη καρκίνο. Αυτό θα το κρίνει όμως ο ειδικός. Έτσι κι αλλιώς η γυναίκα που θα έχει ένα τέτοιο σύμπτωμα θα πάει σίγουρα σε ειδικό, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Εδώ κλινικά κάποια πράγματα, όπως βλέπετε. Εξόγκωμα. Εδώ πραγματικά είναι μια προχωρημένη κατάσταση. Εδώ είναι το δέρμα δίκην φλοιού πορτοκαλιού. Βλέπετε είναι σαν ζαρωμένο. Το ίδιο και εδώ. Και αυτός είναι ένας φλεγμονώδης καρκίνος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παρακλινικές εξετάσεις. Εδώ βλέπετε μαστογραφίες, οι οποίες δείχνουν κάποια προβλήματα. Ας πούμε εδώ είναι ένας δυστυχιακός καρκίνος. Το υπερηχογράφημα, το οποίο είναι εξαιρετική μέθοδος συμπληρωματική της μαστογραφίας. Μαγνητική τομογραφία και τι ψάχνουμε να βρούμε στις μαστογραφίες, ψάχνουμε να βρούμε κάτι πρόημο. Το πρόημο είναι οι μικροαποτιτανώσεις που έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα όμως. Όχι όλες οι μικροαποτιτανώσεις. Όσες κυρίες έχετε κάνει μαστογραφίες και έχετε δει μικροαποτιτανώσεις, δεν πρέπει να τα τρελαίνε στα δοκολαϊκά. Πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένους χαρακτήρες για να υποθέσουμε ότι στο παρασκήνιο, στο μέρος δηλαδή που γίνεται, υπάρχουν οι μικροαποτιτανώσεις, συμβαίνει κάτι. Είδατε πόσα στάδια σας είπα. Πέρασα από πολλά στάδια. Δεν είναι έχω μικροαποτιτανώσεις και κάτι έχω. Πρέπει να αξιολογηθούν οι μικροαποτιτανώσεις. Εντάξει. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε με τη μαστογραφία. Σε λίγο λοιπόν καιρό που τα τεχνολογικά θα γίνει καλύτερο ο υπέρηχος, θα μπορούμε να το βλέπουμε διαμέσου του περίπου. Πότε θα σταματήσει αυτή η συμπίεση των μαστών μέσα στο μαστογράφο. Το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη εξέταση. Θεωρώ και εγώ αυτό.
Λοιπόν, βλέπετε εδώ τη διαφορά ανάμεσα σε μια, δεν φαίνεται πολύ καλά, μια αναλογική απλή μαστογραφία για τον ίδιο μαστό και σε μια ψηφιακή. Και στις δύο περιπτώσεις παίρνει την ίδια ακτινοβολία, αλλά στη μία βγάζει πολύ καλύτερη εικόνα. Αυτό θα το κρίνει ο ειδικός γιατρός για το τι πρέπει η μαστογραφία να κάνει κάθε κυρία. Μπορεί και με την απλή να είναι επαρκής για να κάνουμε διάγνωση. Τώρα, οι τεχνικές βιοψίας είναι αυτές εδώ που βλέπετε, κυταρολογική βιοψία, πολύ εύκολη, με μια λεπτή βελόνα, ιστολογική, στεροτακτική και ανοιχτή χειρουργική βιοψία. Εδώ τεχνικές βιοψίας. Αυτός ο πίνακας εδώ που έχω βάλει είναι για να σας δείξω ότι εκτός από τις καποειδείς παθήσεις που είναι αυτές εδώ, είναι ουσιαστικά ιστολογική τύπη, υπάρχουν και άλλες τόσες καλοήθεις παθήσεις. Άρα όταν έχουμε κάτι, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχουμε κάποιο νόσο, μπορεί να έχουμε μια καλοήθεια. Βλέπετε πόσα είναι εδώ πέρα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, τα θεραπευτικά εργαλεία μας. Το βασικό είναι η χειρουργική και από εκεί και πέρα με βάση το τι θα βγάλει η βιοψία στο χαρτί, θα κάνουμε σταδιοποίηση και να δούμε αν θα πρέπει μια κυρία να κάνει συμπληρωματικές ή όπως το λέμε επικουρικές θεραπείες που είναι η χημειοθεραπεία, η χινοθεραπεία, η αμμονοθεραπεία ή κάποιες στοχευμένες θεραπείες ή βιολογικές όπως τις λέμε. Λοιπόν, η χειρουργική θεραπεία είναι όπως σας είπα και στα ιστορικά δεδομένα ή η μαστεκτομή ή η ριζική μαστεκτομή που λέμε τώρα κατά Halsted. Ουσιαστικά αφαιρούμε μόνο το μαζικό αδένα και τίποτα περισσότερο. Το δέρμα παραμένει από πάνω, αφαιρείται η θηλία αλλά και ο μαζικός αδένας. Οι μυς παλιότερα που αφαιρούσαν δεν αφαιρούνται πια, εκτός αν είναι πολύ πολύ διηθημένοι. Ή αυτές εδώ οι τεχνικές. Αυτές εδώ οι τεχνικές που λέγονται Impressive Conserving Surgery, που είναι οι πιο νέες τεχνικές, που σημαίνει ότι κάνουμε τμήματεκτομές, αφαιρούμε στο συγκεκριμένο σημείο τον όγκο μαζί με γύρω-γύρω υγιές κομμάτι και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την ακεραιότητα του μαστού με κάποιες τεχνικές πλαστικής, ουσιαστικά εσωτερικής πλαστικής. Βέβαια υπάρχουν κριτήρια επιλογής, γι' αυτά δεν γίνονται σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή βλέπετε εδώ, ας πούμε, ένας όγκος ο οποίος είναι κάτω από τη θηλή, αφαιρείς μόνο το τμήμα αυτό και παραμένει, μπορεί χωρίς θηλή, αλλά παραμένει ακεραιότητα του μαστού. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Εδώ είναι ας πούμε, ένα αποτέλεσμα, δεν μπορεί να φαίνεται πολύ καλά. Έχει γίνει χειρουργείο στο πάνω κομμάτι, υπάρχει εδώ όγκος απάνω, δεν φαίνεται εδώ και από κάτω είναι το μεταχειρητικό αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει διαφορά όσο μπορείτε να διακρίνετε. Αλλά σας λέω και πάλι για να γίνουν αυτές οι τεχνικές να επιλεγούν, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν γίνονται παντού. Σε όλες τις κυρίες. Δεν γίνονται. Τώρα, στο θέμα των λεφαδένων, πάλι και εδώ η σύγχρονη τάση είναι όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Κάνουμε την τεχνική του λεφαδένα φρουρού, που ουσιαστικά είναι βάζουμε διπλό φάρμακο, ένα ραδιενεργό και το μπλέκι μεθυλενίου, μια χρωστική, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε το κοντινότερο λεφαδένα που είναι πιο κοντά στον όγκο και να τον πάρουμε, να τον βιοψίσουμε για να δούμε αν είναι διηθημένος ή όχι. Αν δεν είναι διηθημένος, δεν προχωράμε σε περισσότερη εξαίρεση του λεφαδένου. Αν όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, εδώ είναι η σταδιοποίηση κατά TNM. Γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά, όπως βλέπετε υπάρχει ένα πινακάκι που περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους, δηλαδή την ηλικία της ασθενός, την εμεριοσιακή κατάσταση της ασθενός, την εντόπιση του όγκου στο μαστό και πάει λέγοντας. Με βάση όλα αυτά, κατατάσσουμε την κυρία που έχει το πρόβλημα, αν είναι χαμηλού κινδύνου, αν είναι μεσαίου κινδύνου, αν είναι υψηλού κινδύνου. Και αυτά εδώ τα κριτήρια. Ανάλογα με αυτά τα κριτήρια και σε ποια ομάδα θα καταταχθεί, θα πάμε τη θεραπευτική απόφαση. Δηλαδή, θα κάνει συγκριματική χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, συνδυασμό, κάποιο από αυτά και πάει λέγοντας. Έτσι προχωράμε. Λοιπόν, εδώ να μην μείνουμε πολύ, να μην σας κουράζω. Λοιπόν, πρόληψη. Αυτό είναι κατά μέσο όρο που γράφει εδώ πέρα αυτή η διαφάνεια. Δηλαδή, έρχονται πολλές κυρίες και μου λένε, μα αυτό πέρυσι δεν το είχα. Δεν μπορείς να απαντήσεις με πολύ σαφήνεια. Αν αναλογιστούμε ότι περίπου η μέση βιολογική ταχύτητα ενός καρκινικού κυττάρου
είναι να γίνεται από 0-1% μέσα σε ένα χρόνο, περίπου αυτά κατά μέσο όρο, σε μια μέση ηλικία κυρίας, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε κάπως να προσδιορίσουμε τα πράγματα, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Διότι παίζουν και άλλα πράγματα σε ρόλο σε μικροσκοπικό επίπεδο. Ο λόγος για τον οποίο ο ετήσιος έλεγχος είναι ετήσιος, είναι ακριβώς γι' αυτόν. Ότι η μέση βιολογική κατάσταση ενός όγκου είναι 1%, άρα από 0, δηλαδή από τη στιγμή που θα μπει μια κυρία μέσα στο εξεταστήριο, θα εξεταστεί και θα της πούμε είσαι καλά, έλα του χρόνου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι καλά πρώτον δεν θα συμβεί τίποτα, αλλά αν συμβεί από τη στιγμή που βγαίνει έξω από το εξεταστήριο και ξανά μέχρι του χρόνου, να είναι περίπου 1% αυτό, που σημαίνει ότι είναι πρόημος και είναι αντιμετωπίσιμο σχεδόν 100%. Εδώ λοιπόν μπαίνει και η αυτοψηλάφιση στη μέση. Διότι εάν το βρει ακόμα νωρίτερα, είναι πιο σίγουρο ότι θα γίνει καλά. Προσέξτε, δεν θα κερδίσει χρόνια από τη ζωή, θα γίνει εντελώς καλά, θα είναι άσχημο. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και δεύτερο όφελος, θα έχουν γίνει και λιγότερα χειρουργικά πράγματα πάνω στο μαστό. Δηλαδή θα έχει εκταμεί ένα μικρό κομμάτι, όχι ένα ολόκληρο μαστό. Παλινόφελος γι' αυτό. Γι' αυτό και επιμένουν πολύ στην αυτοψηλάφιση. Λοιπόν, εδώ είναι το τρίπτυχο αυτοεξέταση, μαστογραφία και κλινική εξέταση από τον ιατρό. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Πάρα πολλές κυρίες, ευτυχώς έχω αρχίσει να τα πείθω, με μεγάλη όμως δυσκολία να σου πω την αλήθεια, έρχονται σε εμάς με φόβο. Αυτό είναι αλήθεια και είναι και δεδομένο και είναι και κατανοητό. Όμως, όταν θα τους πω εγώ ότι μέχρι τώρα με τις εξετάσεις που έχεις κάνει και σε έχω δει είσαι καλά, αλλά για τον χρόνο δεν ξέρω, δεν είμαι επιθυμία, και αυτό θα το αναλάβεις, το κάνεις εσύ, φοβούνται να το κάνω, να κάνω δηλαδή αυτοψηλάφιση. Είναι λάθος. Μειώνει το προληπτικό έλεγχο έτσι. Μειώνει την αξία. Πρέπει να μπαίνεις στην διαδικασία. Πώς γίνεται? Καταρχάς είναι πολύ απλή ιστορία. Να κάνω ένα σχόλιο πριν να σας δείξω πώς γίνεται και μετά θα ψάξω να βρω και ένα μικρό βιντεάκι που έχω πριν. Εδώ ας πούμε ότι χωρίζουμε τον μαστό σε τεταφημόρια. Όπως βλέπετε ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα, με βάση πάλι στατιστικές, είναι ότι στο 50% των περιπτώσεων ένας όγκος θα εμφανιστεί στο άνω έξω τεταφημόριο του μαστού, αυτό που είναι προς τη μασκάλη δηλαδή. Άρα η επιμονή της αυτοψηλάφισης και η επιμονή της κλινικής εξέτασης της δικιάς μου απέναντι στις κυρίες είναι ότι προσπαθώ να ψηλαφίσω καλά το άνω έξω τεταφημόριο. Όχι γιατί δεν έχω αφήνω και τα άλλα, αλλά επειδή στο 50% έχουμε εκεί πέρα εντοπίσεις, το κοιτάμε λίγο καλύτερα. Το πιο σπάνιο είναι το έσω, το κάτω έσω. Βλέπετε ότι είναι μόνο 6%. Ενώ κάτω από τη θηλή είναι 17%. Και θέλει πάλι μια επιμονή από πλευράς και του κλινικού γιατρού, αλλά και της ίδιας της ασθενούς. Τέλος πάντων, θα σας πω πώς γίνεται, πότε κάνουν αυτοψηλάφιση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το πρώτο κομμάτι της αυτοεπιθεώρησης, να το πω έτσι, είναι να κοιταζόμαστε τον καθρέφτη. Να δούμε πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει μια αλλαγή ως νέο έβριμα στην θηλή ή θηλαία άλλο του κάθε μαστού, εάν δηλαδή η θηλή ή η θηλαία άλλο έχει αλλάξει χρώμα, έχει σκουρίνει, έχει ξεθοριάσει ή έχει αποκτήσει κάποια λέπια. Τα οποία ταξίνει, τα λογάζει και αυτά συνεχίζουν και γίνονται και αυξάνουν. Όλα αυτά χρειάζεται να πα στον κλινικό γιατρό για να τα αξιολογήσει. Επόμενο κομμάτι είναι ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, όπως βλέπετε κάτω σε αυτήν εδώ την εικόνα, τα χέρια ψηλά και παρακολουθούμε να δούμε αν οι δύο μαστοί μας ανεβαίνουν όπως ανεβαίναμε. Ή τέλος πάντων δεν έχει αλλάξει κάτι από το προηγούμενο στάτους το οποίο ήταν οι μαστοί μας. Γιατί σε κάποιες κυρίες ανεβαίνει ο ένας περισσότερο από τον άλλον και παραμένει σε μεγαλύτερη θέση. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δείτε μόνοι σας μπροστά στον καθρέφτη, πώς είναι φτιαγμένο. Γιατί σε όλες τις κυρίες δεν ταιριάζει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να αλλάζει. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι η αυτοψηλάφιση όταν βάζουμε ένα μαξιλάρι πίσω από την πλάτη μας και προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε με τα δάχτυλα, με την καρπική επιφάνεια όλων των δαχτύλων και το αντίθετο χέρι, τον έτερο μαστό. Με κυκλικές κινήσεις.
Δηλαδή κάνουμε ουσιαστικά κυκλικές κινήσεις, προσπαθώντας να ανοίξουμε το μαστό, σαν ζυμάρι δηλαδή, και κάνουμε κυκλική κίνηση, η οποία στο τέλος καταλήγει στη θηλή. Κοιτάμε μία, δύο, τρεις περιοχές, κοιτάζουμε από την άλλη μεριά τις περιοχές, τις αντίστοιχες, για να συγκρίνουμε κιόλας. Δηλαδή κοιτάμε μόνο από τη μία μεριά το συγκεκριμένο, αλλά προσπαθούμε να συγκρίνουμε και τις αντίστοιχες περιοχές του αγρότερου μαστού. Αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Πολλές κυρίες με ρωτάνε, μα καλά, εγώ έχω πυκνούς μαστούς και πιάνω καρμπαλάκια από εδώ, καρμπαλάκια από εκεί, καρμπαλάκια από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Πώς? Όταν φεύγετε από τον κλινικό γιατρό με το βοητικό σας έλεγχο OK, δηλαδή σας έχει πει είστε εντάξει, πάμε σπίτι και βασιζόμενοι στον έλεγχο που μας έχει κάνει ο γιατρός, ό,τι πιάσουμε είναι φυσιολογικό, είναι το δικό μας μοτίβο. Πρέπει να το γνωρίσουμε ότι εδώ θα πιάσω ένα καρμπαλάκι που μου έχει πει ο γιατρός, μόλις μου είπε ότι είναι OK. Είναι φυσιολογικό, εκεί δεν το πιάνω. Πιάνω κάτι άλλο. Αυτό όμως είναι το δικό μου μοτίβο. Θα βασιστείτε δηλαδή στο να γνωρίζετε το μαστό σας, πρώτα απ' όλα στην εξέταση που μόλις έχετε κάνει στον κλινικό γιατρό και δεύτερον σε λίγο στην επόμενη προπόνηση, να το πω σε εισαγωγικά, που θα κάνετε πάνω στο μαστό σας, κάνοντας μια ψηλάφιση για 2-3 συνεχόμενες μέρες μέχρι να γνωρίσετε καλά το μαστό. Για να σας το θέσω διαφορετικά. Όταν αναγνωρίζετε πάνω στο κορμί σας μία ηλιά που είναι καινούρια, το κάνετε γιατί ουσιαστικά χωρίς να το καταλαβαίνετε, κάνετε συνέχεια προπόνηση γιατί κοιτάτε το μέρος χωρίς να το καταλαβαίνετε, ως ημίδυνα. Άρα, βλέπετε ότι βγήκε μία καινούρια ηλιά. Με την ίδια λογική λοιπόν, βασιζόμενη στην εξέταση του κλινικού γιατρού, ότι πρέπει να κάνετε την αυτοψηλάφιση και να γνωρίζετε τον μαστό. Εδώ σας επαναλαμβάνω γιατί προσπαθούμε να κοιτάξουμε όταν κάνουμε αυτοψηλάφιση. Είναι το μέγεθος, οι θηλές, εξάνθημα γύρω από τη θηλή, έγκριμα. Κυρίως το έγκριμα το οποίο θα μας ανησυχήσει είναι αυτό που είναι σκουρόχρωμο, δηλαδή καφέ ή σκούρο μαύρο. Αυτά μας ανησυχούν. Αυτά που είναι πράσινα ή κίτρινα ή λευκά συνήθως δεν μας ανησυχούν. Τα ελέγχει ο κλινικός γιατρός, αλλά δεν μας ανησυχούν, πάμε μια άγχος του γιατρού. Ήδημα, πόνος. Ο πόνος, σας είπα, ουσιαστικά δεν σχετίζεται τόσο με καρκίνο μαστού. Και μάζα η σκληρία. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ συχνή ερώτηση. Πότε θα κάνω τον προληπτικό μου έλεγχο? Λοιπόν, 35-39 ετών, καλό είναι να γίνεται μια μαστογραφία, λέμε μαστογραφία αναφοράς, στα 35. Μετά ο κλινικός γιατρός συνήθως θα μας πάει 2-3 χρόνια παρακάτω με ένα υπέρυκο και ψηλάφιση αναχρόνο και από τα 39, 40, 38 ανάλογα όπως το κρίνει, κάθε χρόνο μαστογραφία, ψηλάφιση και ενδεχομένως και υπερικογράφημα συμπληρωματικά, αυτά θα σας το πει ο κλινικός γιατρός. Τώρα, για κορίτσια τα οποία είναι 30 ετών και άνω, πια χωρίς να είναι guideline, αλλά είναι υπόδειξη και βάση της εμπειρίας μας, κάθε χρόνο ψηλάφιση και υπέρυκο. Δυστυχώς προχτές χειρούργησε 29 χρονών. Έχουμε αρχίσει λίγο και τα χάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, τώρα για πιο μικρές κυρίες από 20 μέχρι 30 χρονών, η καλύτερη λύση είναι στα 20 με 22 ένα υπερικογράφημα, μία ψηλάφιση από τον κλινικό γιατρό, ο οποίος θα της μάθει να ψηλαφάει και το στήθος σωστά, και μετά να δει 3 χρόνια ένα υπερικογράφημα και μία ψηλάφιση. Μέχρι την ηλικία των 30. Από 30 και μετά, καλό θα ήταν να γίνεται κάθε χρόνο μία ψηλάφιση και ένα υπερικογράφημα. Αυτό σαν υπόδειξη μέσα από την εμπειρία μας. Ερωτήσεις. Μάλιστα. Ναι, η μαγνητική είναι μία πολύ καλή μέθοδος. Δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε με το άκουσμα μαγνητική. Έχει ενδείξεις. Και μερικές φορές, όπως είπα και προηγουμένως, μας μπερδεύει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, την γράφουμε να πάρουμε μια πληροφορία και τελικά μας μπερδεύει περισσότερο. Άρα, τη μαγνητική πρέπει να μας την υποδείξει γιατρός ειδικός και όταν αυτός πραγματικά ξέρει και το τι κάνει. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι ειδική και τελικά δεν είναι ειδική. Επίσης, έχει αντένδειξη για μικροαποτανώσεις. Σε μικροαποτανώσεις δεν μπορεί να μας βοηθήσει καθόλου. Υπάρχουν άλλες τεχνικές. Άρα, αυτό αφήσει στον ειδικό γιατρό να το κρίνει. Το μοσύνθεση είναι μία
καινούργια μέθοδο, δεν το έχουν όλοι εδώ το μηχάνημα, η οποία ουσιαστικά βασίζεται στη μαστογραφία, αλλά τι κάνει. Με τη μέθοδο της μαστογραφίας κόβεις το χώρο, τρισδιάστατα δηλαδή, και βλέπει την περιοχή, την αρχιτεκτονική ενός συγκεκριμένου σημείου μες στο μαστό. Άρα μπορεί να σου δώσει μια πληροφορία για το αν πραγματικά συμβαίνει κάτι εκεί στην περιοχή ή όχι. Πολλές φορές στη μαστογραφία, και αυτό συμβαίνει όχι γιατί είναι κακή τεχνική, αλλά γιατί έτσι είναι η τεχνική της μαστογραφίας, δύο πράγματα τα οποία είναι δύο, στο τρισδιάστατο κομμάτι, θα μπαίνουν πάνω σε ένα χαρτί που είναι σε ένα φιλμ. Μαστογραφία που είναι τρισδιάστατο, έχει δύο διαστάσεις, μπορεί να φαίνεται ένα μεγάλο. Γιατί έχει περάσει η ακτίνα έτσι, οπότε σου δίνει όλη τη σκιά σαν πολύ μεγάλη σιλουέτα, πολύ μεγάλη. Και εκεί αρχίζουν και μπλέκονται τα πράγματα. Και λες τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο, δηλαδή κάτι συμβαίνει, ή είναι δύο φυσιολογικές δομές του τύπου. Άρα πρέπει να κάνουμε μια επιπρόσθετη τεχνική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές το ομοσύνθεση μας βοηθάει πολύ. Αλλά μπορεί να το δεις και με διαφορετικούς τρόπους. Ένα υπερηχομένο καλό τρόπο, με μια διαφορετική λήψη, ας πούμε, μια τεχνική και κάτι άλλο. Εκεί γίνονται πολλές φορές ορισμένα, ας το πούμε, προβληματάκια τα οποία διαφοροδιάγνωσης, τα οποία ας πούμε αγώνα και τη γυναίκα, αλλά τελικά έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την τεχνική. Και όχι κακή τεχνική, με το πώς είναι φτιαγμένη η μαστογραφία σαν τεχνική. Λέτε ότι είναι ειδικό, κανεί είναι καλό γιατρό. Πώς εμείς ξέρουμε ότι είναι καλό γιατρό? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Εγώ θα σα πω ένα πράγμα. Θα έλεγα ότι όποιο. Νομίζω ότι όλοι έχουν καλούσε καλά μηχανήματα και κάνουν σωστά τη δουλειά του. Υποτίθεται. Θα έλεγα το εξή, ότι όποιο έχει και την. Και αυτό εντάξει είναι δικιά μου εκτίμηση. Μεγαλύτερη ας το πούμε κίνηση ασθενών, ίσως και να είναι και πιο εμπειρός και να είναι πιο καλός. Ίσως. Ναι, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Το πάμε κανένα αυτοματίο. Μπορώ να σας πω κάτι. Σε γενικές γραμμές από την εμπειρία μου, όλα τα ιδιωτικά κέντρα τα οποία ασχολούνται με το μαστό και με το μαστό, γιατί εδώ είναι το ασχολούνται και με το μαστό, σε γενικές γραμμές κάνουν καλές εξετάσεις. Αρκετά καλές εξετάσεις. Αλλά νομίζω ότι τον τελευταίο λόγο θα πρέπει να τον έχει ο κλινικός γιατρός. Ο κλινικός γιατρός, δηλαδή ο μαστολόγος. Αυτός θα κρίνει αν τελικά οι εξετάσεις αυτές είναι σωστές ή όχι. Άρα μπορείτε εσείς να αποταθείτε εκεί πέρα και να πείτε αυτή η εξέταση που έκανα είναι καλή, είναι σωστή, είστε ευχαριστημένος, η διάγνωση ήταν σωστή. Και να σας κατευθύνει αυτός που να πάτε. Αυτό επειδή μου το ρωτάνε κάποιες κυρίες, δεν σας κρύβω ότι σε γενικές γραμμές κάνουν σωστές διαγνώσεις. Μερικά πολύ λίγα κέντρα έχουν προβληματίσει και αναγκαστικά τους λόγους ξαναπάρουν. Γιατί ήταν παντού. Δεν υποδεικνύω, αλλά όχι εκεί πάντα. Ας πούμε. Να σταθώ εγώ λίγα σε αυτό που κάνατε σαν ερώτημα. Δυστυχώς σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και καλοί και κακοί. Και τις τελευταίες ημέρες είναι ακόμα πιο δύσκολο πολλές από εσάς να καταφέρουν να δουν ποιο είναι το σωστό, ποιος είναι ο σωστός, αν είναι καλός ή όχι. Σαφώς είναι δύσκολο για όλους μας. Επειδή την χάνει και παρακολουθώ και διάφορες ομάδες και συζητήσεις στο διαδίκτυο, στο Facebook, από εδώ και από εκεί. Είναι καλό να μιλάτε μεταξύ σας, οι γυναίκες, αλλά πιστεύω ότι πρέπει το οποιοδήποτε πρόβλημα να το συζητάτε με τον ειδικό. Από εκεί και πέρα, για τον ειδικό αυτόν, ο οποίος θα θέλετε να σας κερδίσει και να είναι ο γιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας και το οποίο δεν είναι εύκολο να καταλήξετε, θα πρέπει λίγο στην πορεία να το δουλέψετε. Τι σημαίνει αυτό? Σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος θα αφιέρωσε χρόνο, θα σας εξηγήσει, θα σας ξεπετάξει από το ιατρείο, θα σας πει ξέρετε τόσο η επίσκεψη ή οτιδήποτε. Πάρτε αυτά και ελάτε πάλι. Απέναντίας, δώσει βάση. Αυτά τα οποία θα σας πει είναι τεκμηριωμένα. Είναι γραμμένα μες στο διαδίκτυο. Είτε για μένα που είμαι γυναικολόγος, είτε για τον κύριο Δασκαλάκη που είναι χειρουργός μαστού, τα guideline και οι κατευθυντήρες οδηγίες, αυτά που θα σας πούμε, αυτά που θα σας δώσουμε, κάπως κατά κάποιο τρόπο φαίνεται. Οπότε, χτίζοντας μία εμπιστοσύνη ταυτόχρονα με μία σωστή αντιμετώπιση, έτσι, και όχι παρερμήνευση, γιατί στο διαδίκτυο γίνεται μεγάλη παρερμήνευση. Δηλαδή, μπαίνουν και βάζουν ας πούμε, την συγκεκριμένη ερώτηση και περιμένουν την απάντηση από το διαδίκτυο και όχι από τον γιατρό. Το οποίο πολλές φορές μπορεί να έχει και ολέθριες καταστάσεις. Εκεί θα εστιάσω εγώ. Και πιστεύω στην πορεία, ενδεχομένως αν έχετε και μια φίλη την οποία την εμπιστεύεστε και σας πει πήγα σε αυτόν, έχω πάει σε πόσους, έχω μείνει ευχαριστημένη, με αντιμετώπισε σωστά, με σεβάστηκε, δεν με κορόιδεψε, μου αφιέρωσε χρόνο. Κάποια βασικά πράγματα που έχει την ικανότητα να διακρίνεται,
πιστεύω ότι αυτό που λέω ότι σήμερα θα είναι το κριτήριο που μπορεί να χτίσει ένα αλφα μέρος το να καταλήξει τελικά ποιο είναι ο καλός φοιτητής, όπως όλους. Μπορείς να πει προσβάλλει τους άνδρες, ποια είναι, υπάρχει εμπόριο για τα αγόρια ή υπάρχει εμπόριο προσβάλλει και τους άνδρες. Τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το θέμα. Στον άντρα συνήθως θα δημιουργήσει κονδυλώματα τα οποία είναι εξωτερικά. Αυτά μπορεί ή να αυτοϊαθούν ή απλά να είναι σαν μεγάλες κερατοειδές τα οποία αντιμετωπίζονται από τον δερματολόγο με καυτηριασμό συνήθως. Το κομμάτι που είναι ορατά. Και συνήθως στον άντρα δημιουργούνται σε πολύ μικρό ποσοστό καρκίνο του πέμπτου. Δηλαδή μικρό 1 με 2%. Ο άντρας επίσης μπορεί να είναι χορέας. Εάν είναι ένας άντρας ο οποίος πάει πρώτη φορά με μια κοπέλα και το κολλήσει από αυτή την κοπέλα, μπορεί να είναι φορέας, να μην έχει κανένα σύμπτωμα, να μην φαίνεται τίποτα εξωτερικά πάνω στο πέος ή σε οτιδήποτε άλλο, να χωρίσει με αυτή τη σχέση, να έχει μια άλλη σχέση και να κολλήσει την άλλη κοπέλα και να συνεχίσει να είναι φορέας. Απλά ο άντρας είναι ο ευνοημένος της κατάστασης για τον λόγο ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα και αν ποτέ παρουσιάσει, δεν θα αποτελέσει ένα πρόβλημα για εκείνον. Η γυναίκα, αν το αφήσει και έχει ένα άσχημο στέλεχος, μπορεί να της εξελιχθεί από το στάδιο του CN2, CN1, CN2, CN3 μέχρι καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί στα αγόρια το εμβόλιο. Στο εξωτερικό εφαρμόζεται και δίνουν βάση σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να προφυλάξουν και εκείνους. Ακόμα δεν έχει μελατηθεί, γι' αυτό και το λόγο, επειδή έχει μελατηθεί αποκλειστικά στις γυναίκες, σε οποιαδήποτε γυναίκα έχει βιβλιάριο ή είναι δωρεάν το εμβόλιο, είτε το είναι το άλλο μέχρι 26. Ναι. Στην Ελλάδα όχι. Σε βάθος χρόνου να το απλά μπορεί το ίδιο το αγόρι να εστιάσει. Γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν γυναικολόγος η πρόληψη. Δηλαδή η γυναίκα που θα έρθει στο ιατρείο, η μαμά που έχει μια κόρη και ξεκινάει την εφηβεία, να της πει 5 πράγματα, να μην τραπεί να συζητήσει. Γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχει πολύ μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες σε νεαρή ηλικία, των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων, τα οποία μπορεί να είναι ολέθρια. Καλή ώρα, μυκόπλασμα, χλαμίδια και ρόπλασμα. Αν σε μια γυναίκα φεθούν, κάνουν ανοιούσες πνευμονές, θα φτάσουν μέχρι τις σάλπικες, θα τις κάνουν μια σαλπικίτιδα και σε σημείο που μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και υπογονιμότητα. Και μια νέα κοπέλα να μπορεί να μείνει έγκυος ή να πρέπει να περάσει πάρα πολλά χειρουργία ή αντιμετωπίσει. Καταστάσεις όπου απλά αφροδίσια νοσήματα να μην γίνεται χρήση του προφυλακτικού. Έτσι. Όλα αυτά πιστεύω με τη σωστή ενημέρωση και πρόληψη και φυσικά όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει μια σταθερή σχέση και μπορεί να έχει ένα αλφα παρελθόν και θέλει να αποφασίσει με αυτή τη γυναίκα να τεκνοποιήσει, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει για να μην έχει κάποιο πρόβλημα είναι να μπορέσει όσο γίνεται να ψαχτεί ο ίδιος με κάποιες εξετάσεις. Τώρα, και αν ομιγαίνεται ότι έχει κολλήσει τη γυναίκα του και η γυναίκα κυοφορεί, τα κονδυλώματα μόνο τα οξυγενεί είναι και αυτά εν μέρει αντένδειξη για φυσιολογικό το κοιτό. Αλλιώς, αν μια γυναίκα είναι φορέας του HPV, χωρίς οξυγενή κονδυλώματα, μπορεί να γεννήσει και φυσιολογικά, αν αυτός ο άνθρωπος δεν θελήσει να ψαχθεί ή δεν έχει τη δυνατότητα. Οπότε δεν είναι ότι είναι στο άμεσο, άμεσο στο τα επόμενα χρόνια του σχόλου να πάρουν το εμβόλιο στα αγόρια. Όχι. Τώρα το τι μέλη γενέστε και το τι αντίστοιχα μελετάτε από το Υπουργείο Υγείας στο κομμάτι αυτού του εμβολιασμού και πάλι τα εμβόλια για να μπορέσουν να περάσουν δωρεάν και να μελετηθούν είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Όχι, εσείς σαν γυναικολόγος που θα προτείνατε σε κάποιο αγόρι να κάνει, άσχετα με ψηλά. Δεν μπορώ να σας δώσω σαφή απάντηση σε αυτό, γιατί δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο αντίστοιχα οι έρευνες και οι μελέτες που έχουν γίνει, γιατί επειδή στους άντρες είναι μικρό το ποσοστό, κατά πόσο είναι κόστος όφελος. Στην Αγγλία, ενδεχομένως που μετριώνται όλα κόστος όφελος, έτσι, και πολλές φορές εις βάρος της γυναίκας, μπορεί να το κόβανε. Κάλιστα. Δηλαδή, μπορεί να είχαν και όφελος από 100 ευρώ να μην εμβολιάσουν το κάθε αγόρι, δεν θα το κάνανε. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν ξέρω τις μελέτες πώς από αυτά τα άτομα τελικά παίξανε ρόλο το ώστε να αποτελέσουν πρόβλημα για τη γυναίκα, για να μπορέσω να σας δώσω μια σαφή απάντηση. Πόσο περισσότερο εγώ σαν ιδιώτης γυναικολόγος, όταν δεν έχει ήδη έρθει το αντίστοιχο κλιμάκι του Υπουργείου να ξέρει και εκείνο σαφώς καλύτερα από εμένα. Αν κάποια γυναίκα έχει νοσήσει από το λίγο των κλιμάτων, έχει γίνει κατάλληλη θεραπεία, είναι το παρακολουθεί τακτικά με τεστ ΠΑΠ, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή αυτό να ξεκινήσει. Να σας απαντήσω και να σας καλύψω πλήρως. Καταρχήν είναι ιός. Ναι. Και ο ιός δεν σηκώνει επιβίωση. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικό γνώρισμα. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή.
Απ' τη μία υπάρχει σύσταση, η γυναίκα να μην καπνίζει γιατί έχει νεοποιηθεί ότι βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Οπότε και αυτή που καπνίζει να το μειώσει ή να το κόψει. Κακή διατροφή και νοσοποιητικό σαφώ τον βοηθάνε. Στι μικρέ ηλικίε έχει την τάση να αυτοϊάται. Δηλαδή, αν δούμε μια κοπελίτσα στο ιατρείο ή τη δω κάπου και είναι 22 χρονών και έχει νοσήσει, αν έχει ένα χαμηλό υλικό φορτίο, κάποια στιγμή μπορεί σε ένα με δύο χρόνια να μην υπάρχει καν. Και να υπάρχει στο test pap, θα σας απαντήσω ακριβώς γιατί το καταλάβετε, οπότε να με ρωτάτε. Να υπάρχει ένδειξη HPV. Να περάσει αυτό και να αυτοϊαθεί. Στις δύσκολες καταστάσεις που εμένει, τότε θα πρέπει να επέμβουμε. Όταν ο ιός δείχνει να αυτοϊάται, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται εντελώς. Μένει σε μια στάση λανθάνουσα, κοιμάται, να το πω λίγο λαϊκά. Μπορεί λοιπόν αυτή η γυναίκα να συνεχίσει να είναι με τον ίδιο σύντροφο για πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή που θα αλλάξει το προφίλ της, είτε το ορμονολογικό, είτε η άμυνα, είτε να έχει κάποια άσχημη κολπίτιδα ή κάποια άλλη φλεγμονή και θα αλλάξει η περιοχή και το pH του κόλπου, μπορεί να το πυροδοτήσει και να ξαναβγεί. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να αποτελεί αιτία τσακωμού ζευγαριών, με κεράτωσες, πήγες με άλλο. Όχι, δεν είναι. Ναι. Δεν μπορώ να αποκλείσω αν κάποιος έχει κάνει κάποια εξουσίαση. Έτσι, σαφώς, έτσι. Αλλά σίγουρα σε μια σχέση που υπάρχει εμπιστοσύνη, σε μια γυναίκα η οποία το είχε παλιότερα και το οποίο κάποια στιγμή έπεσε στη λανθάνουσα κατάσταση, ναι, μπορεί να ξαναπροσιαστεί. Ή μπορεί να κολλήσει κάποιο άλλο στέλεχος κάποιο άτομο στην πορεία. Δηλαδή μπορεί να έχει κολλήσει ένα απλό στέλεχος, να αλλάξει σύντροφο, να έχει ένα άλλο στέλεχος που να έχει αυτοϊαθεί κατά κάποιο τρόπο και να έχει μπει σε λανθάνουσα κατάσταση και να αλλάξει σύντροφο και να κολλήσει ένα άσχημο στέλεχος. Μου έχει τύχει να δω κοπέλα 23 χρονών, η οποία τσίμπησε δυστυχώς άσχημο στέλεχος. Και στο οποίο αναγκαστήκαμε να επέμβουμε, πολύ πιο δυναμικά από ό,τι θα το περιμένουμε σε κάποια άλλη γυναίκα. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε να κάνουμε κολοποσκόπηση και βιοψίες σε σημείο που δεν το περιμέναμε σε νέα γυναίκα. Γιατί η νέα γυναίκα θεωρητικά έχει και ένα καλύτερο σύστημα άμυνας και αμυντικού μηχανισμού. Αλλά ναι, μπορεί και να προσελκύσει στο μέλλον. Και, βέβαια, παρένθεση, συγγνώμη, εκεί ήθελα να εστιάσω λίγο ότι το τεστ ΠΑΠ πρέπει να γίνεται μόνο από γυναικολόγο ή ΜΕΑ. Όχι από τη χάρπα στα εργαστήρια που βάζουν κοπέλες από διάφορα που δεν ξέρουν, που δεν γνωρίζουν. Μπορεί να έρθει μια γυναίκα σε μένα και να έχει μήτρα σε οποία κλείσει και κάμψει. Πρέπει να δει τη μήτρα και τον τράκλειο σε συγκεκριμένη θέση, να πάρει σωστά τη λήψη και όχι να πάρει από ιδιωτικά εργαστήρια που γνωρίζω και δεν θέλω να κατονομάσω ενδοτραχυλικά κύτταρα χωρίς καν να έχουν δει τον τράχυλο. Γιατί δεν είναι μόνο η σωστή λήψη, είναι και ο έλεγχος του τραχύλου, το να τον δεις μακροσκοπικά και όλα τα υπόλοιπα. Και από εκεί και πέρα, σαφώς και στα δημόσια νοσοκομεία και οι ιδιώτες γυναικολόγοι να έχουν έναν σωστό και αξιόλογο κυταρολόγο. Γιατί εγώ θα κάνω τη λήψη, αλλά δεν είμαι κυταρολόγος, είμαι γυναικολόγος. Οπότε εκείνος αντίστοιχα με τη σωστή διαδικασία λήψης να μπορέσει να δώσει τη σωστή εικόνα που πρέπει. Γιατί είναι μια ανθρώπινη ζωή και μια κατάσταση που πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντί της. Και είναι σίγουρο, το άκουσα βέβαια που το είπατε στην αρχή, ότι δεν δίνεται μόνο με τη σεξουαλική επαφή. Όσο επιτοπλίζουν, η επαφή είναι σεξουαλική. Όχι όμως ότι είναι. Σε μικρότερο ποσοστό που περιγράφεται και στην βιβλιογραφία, είτε ενδοδερμικά, δηλαδή ένας άντρας που φοράει προφυλακτικό, σαφώς το δικό του εφήβιο θα κομπήσει με το περίπτωμα του εφήβιο της γυναίκας, οπότε μπορεί να κολλήσει από εκεί και διαδερμικά. Και σε μικρότερο ποσοστό από μολυσμένες πετσέτες, τουαλέτες και σεντόνια. Μικρότερο όμως ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αποδειχθεί. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ο προθυήνας είναι κάτι το οποίο δεν είναι αμυγός γυναικολογικό, είναι κάλλιστα χημικό και το οποίο μπορεί να προκληθεί από πάρα πολλές καταστάσεις. Απλά η περιοχή πολλές φορές προδιαθέτει γιατί είναι πιο ευάλωτη. Δεν ξέρω αν είναι εκεί. Τα ίδια. Αυτά είναι δερματικά κομμάτια. Τα ίδια. Είναι δερματικά κομμάτια. Ένας σπάγγελος. Μπορεί να υπάρχει όχι. Δεν είναι δυνατό. Το συνήθω είναι πιο συστηματικό. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει πεσμένη άμυνα του οργανισμού, μπορεί να υπάρχει ζάχαρο. Αυτό το βλέπουμε αρκετά συχνά. Δηλαδή, πολλαπλήθο θύνωση και συνδυάζεται, α πούμε, λιγοζυγιωμένη ημοσφαιρίνη ψήλη. Ενώ το ζάχαρο ας πούμε, του αίματο, η απλή λήψη είναι σχεδόν φυσιολογική. Όταν κάνει μια λιγοζυγιωμένη ημοσφαιρίνη, είναι αυξημένη. Παθολογική, δηλαδή χρειάζεται μια δίαιτα ή μια ήπια φαρμακευτική αγωγή. Και βλέπουμε πολλαπλή διοθύνωση. Και εδώ και εκεί και εκεί είναι δερματικά κομμάτια. Είναι το κύριο αυτό. Ναι. Όχι, είναι δερματικό κομμάτι. Ένα κομμάτι αντίστοιχα τέτοιο που ξέρει καλύτερα είναι από τι γυναίκε που χρησιμοποιούν πολλέ φορέ ρολόι για τι μασκάλε και φράζουν του πόρου. Και δυστυχώ προκύπτουν και δοθήνε και καταστάσει που μπορεί να μπερδεύονται, αυτοεξετάζονται και νομίζουν γιατρέπια σαν λεμφαδένα. Καταστάσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν
Δεν είναι όμως, είναι καθαρά χειρουργικό, δερματολογικό. Δεν έχει να κάνει ούτε προδιαθέτει ούτε έχει σχέση με το να έχει παιδί. Δεν έχει μελέτη για κάτι τέτοιο. Τα αντισυλληπτικά θα τα λάβει ούτως ή άλλως για μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Τον HPV, αν τον έχει ήδη κολλήσει, ο HPV θα συνεχίσει τη δική του πορεία. Είτε θα αυτογιαθεί, είτε θα μείνει σε αναγνώμη σε κατάσταση, είτε όχι. Είναι εντελώς ανεξάρτητο. Δηλαδή, μέχρι τώρα, από όσο γνωρίζω, μελέτη που να τα συσχετίζει, αμυγός δεν υπάρχει. Είναι εντελώς διαφορετικό. Απλά τα αντισυλληπτικά, μια που το αναφέρετε, θέλω να σταθώ λίγο. Εμείς, σαν γυναικολόγοι, υπάρχουν καταστάσεις που τα συνιστούμε για να προφυλάξουμε μια γυναίκα που ανεπιθύμει με την εγκυμοσύνη ή να φτιάξει τον κύκλο της ή για πρόληψη κύστερων οθικών και όχι για θεραπεία. Υπάρχει μια μικρή διχονομία με τους χειρουργούς μας, με τους χειρουργούς μας, γιατί πολλές φορές σε γυναίκα που προϋπάρχουν νοαδενώματα μπορεί να προκαλέσουν έξαρση ή όξυνση οτιδήποτε άλλο, γιατί υπάρχει και κατηγορία που είναι με προγεστερόνη και μητρογόνη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία επειδή οι γυναίκες έρχονται και ζητάνε ασύστολα πολλές φορές, ούτως ή άλλως ένα φάρμακο που δεν χρειάζεται από εμάς θεωράς. Μπορεί να πάει και μια γυναίκα να το πάρει μόνο από το φαρμακείο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως η γυναίκα να έχει πάρει ένα καλό ιστορικό. Δηλαδή, σε μένα όποτε έρχονται, θα ζητήσω κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις που έχουν να κάνουν με το χρόνο ροής του αίματος, με τα υπατικά, με μια γενική αίματος. Αν καπνίζει, είναι υπαριθμόν ένα αντένδειξη. Αν η γυναίκα καπνίζει, μπορεί να πάθει θρόμβωση. Αν υπάρχει κάποια κληρονομική προδιάθεση σε κάποιους παράγοντες αιματολογικούς. Και αν όλοι αυτοί είναι ok, τότε ναι, μπορεί να υπάρξει σύσταση να το πάρει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς κάποιες άλλες ανταδείξεις. Σαφώς, αν είναι μια γυναίκα η οποία έχει γνωστό ιστορικό νοαδενωμάτων, θα κάνω μια συζήτηση με τον φίλο μου τον Παναγιώτη να το συζητήσουμε ή θα της προτείνω κάποιον άλλο τρόπο. Ή θα την αποτρέψω αν υπάρχει θέμα, ή θα της πω να βάλει ένα σπιράλ ή να κάνει κάτι άλλο. Μια ακόμα ερώτηση. Η γυναίκα που παίρνει τα συγκεκριτικά για να ρυθμίσει τον κύκλο της και για να αντιμετωπίσει προβλήματα δυσμενόρειας και τα σταματήσει μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Θα επανέλθει στην προηγούμενη. Αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το ορμονικό προφίλ της γυναίκας και για πόσο καιρό τα έχουμε. Εάν μια γυναίκα έχει ένα καλό φυσιολογικό κύκλο και τα παίρνει ένα χρονικό διάστημα και δεν τα σταματήσει απότομα γιατί έτσι της ήρθε κάποια μέρα και απέναντια συμβουλευτεί τον γιατρό της, μπορεί να πάρει ένα-δυο μήνες μέχρι ο κύκλος να στρώσει και μετά να επανέλθει φυσιολογικά. Αν πάλι άλλη γυναίκα έχει ένα ιστορικό πολυκυστικό οθικών που παίρνει πολλές και τα τζινοφέν που είχαν μέσα και ανδρογόνα και έχει ιδιαίτερο ορμονικό προφίλ, είναι παχύσαρκη, ούτως ή άλλως δεν διευθυμίζονταν εύκολα. Μπορεί να έχει θυροειδή, ο οποίος ο θυροειδής σε εμάς τους γυναικολόγους παίζει πολύ μεγάλο ρόλο από ήπιες κολπικές μεμόριες μέχρι μια αποβολή σε μια εγκυμοσύνη. Είναι μια απάντηση που δεν μπορεί να δοθεί έτσι απλά. Θέλει μια συγκεκριμένη απάντηση ανάλογα με τη γυναίκα, τη εξετάσει το ορμονικό προφίλ, σε λογικά πλαίσια πάντως που δεν το κόψει απότομα και το πήρε για ένα χρονικό διάστημα, μέσα σε 2-3 μήνες θα έχει επανέλθει. Αυτό που κάνω απέναντίας λάθος και ξέχασα να το αναφέρω, είναι πολλές γυναίκες που προκειμένου να αποφύγουν μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, παίρνουν το χάπι της επόμενης μέρας. Το χάπι της επόμενης μέρας είναι ένα φάρμακο το οποίο βοηθάει στο να αποφευχθεί μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Μια γυναίκα όμως η οποία μπορεί να το πάρει 3-4 φορές, μπορεί να σχαλάσει τον κύκλο ακόμα και για ένα χρόνο. Και να δυσκολευτεί πάρα πολύ να το φτιάξει, να έχει πόνους, να έχει ακατάστατο κύκλο. Αυτό αντίστοιχα να έχει επιπτώσεις στη δική της ψυχική υγεία και είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί και αυτό είναι μια μορφή αντισύλληψης. Μεμονωμένη όμως. Όχι μηνιαία. Κάτι άλλο ή σας καλύψαμε πλέον. Πότε θέλει να είναι κατά ηλικία να κάνει ένα κορίτσι το εμβόλιο. Το εμβόλιο του HPV. Αυτό είναι είτε ξεκινάει από πριν προκαταβολικά, είτε από εκεί και πέρα αν πιστεύει και κάνει μια καλή συζήτηση με τη μητέρα της ότι θέλει να έχει κάποιες σεξουαλικές επαφές ή μόλις έχει αρκεί σεξουαλικές επαφές, εκεί νομίζω ότι είναι κατάλληλη ηλικία. Αν η κοπέλα έχει ακόμα χρονικό περιθώριο, μπορεί και να μην το κάνει. Δηλαδή, άμεσα. Αυτό που λένε όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά και πιο πολύ ισχύει η δράση των ορμονίων. Κατά κάποιο τρόπο ισχύει. Αν έχω ένα κοριτσάκι το οποίο είναι 13 χρονών και θεωρητικά είναι μια κοπέλα η οποία
θα αργήσει να έχει κάποιες εξωτερικές πρόβλημα, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά σαν γιατροί και δεν μπορώ να πάρω θέση απόλυτα. Σίγουρα, αν το κάνει στην ηλικία των 17 ετών, θα την πιάσει το εμβόλιο για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μετά. Έτσι, γιατί και αυτό έχει ένα όριο. Σίγουρα το πικ είναι σε αυτή την ηλικία. Εγώ θα συνιστούσα όσο πιο μακριά από την ηλικία, την αρχική, πιο κοντά δηλαδή στις σεξουαλικές επαφές. Ναι, το ένα είναι το Gardasil, το οποίο εστιάζει. Όχι. Ή θα κάνει το ένα ή θα κάνει το άλλο. Το ένα, το Gardasil, το οποίο βγήκε πρώτα, δίνει πιο πολύ έμφαση στο καρκίνο του αρχείου της πίτρας και στα κονδυλώματα. Το δεύτερο, το σερβαρίξ, το οποίο είναι μεταγενέστερο, δίνει πιο πολύ έμφαση στο καρκίνο και στις διασταυρούμενες αντιδράσεις που προκαλούνται από διάφορα στελέχη μεταξύ των ιών, τους ογκογόνους, και λιγότερο στο κονδυλώματα. Τώρα, ανάλογα ενδεχομένως και με τον τύπο σεξουαλικών επαφών ή τις διαθέσεις που έχει ένα άτομο, μπορεί να εστιάσει πιο πολύ. Αν έχω μια γυναίκα η οποία έχει συχνές σεξουαλικές επαφές με εναλλαγή ενδοτικών συντρόφων, σίγουρα θα τη πρότεινε αυτό το οποίο θα εστιάσει και στα κονδυλώματα που είναι πιο εύκολο να κολλήσει. Άλλη κοπέλα η οποία έχει λιγότερες επαφές και μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένες, θα μπορούσε να εστιάσει και στο δεύτερο. Αλλά ή να κάνει το ένα ή να κάνει το άλλο. Και σαφώς υπάρχει και μια διαφορά. Ναι, αν το κάνεις εκεί, είναι ένα θέμα το να εξηγήσεις τη γυναίκα και να διαλέξει εκείνη. Στη φάση της συνταγογράφησης δεν υπάρχει κάλυψη. Αν μια γυναίκα δεν έχει ασφάλεια και θέλει να επιλέξει, εκεί υπάρχει και ένα οικονομικό θέμα. Δηλαδή το ένα είναι πιο ακριβό από άλλο. Σαφώς πιστεύω ότι εμένα το χρέος μου σαν γυναικολόγο είναι να ενημερώσω τη γυναίκα και την κόρη όσο καλύτερα γίνεται, να της δώσω τις κατευθύνσεις οδικές και από εκεί και πέρα εκείνη να επιλέξει ποιο πιστεύει ότι είναι. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, ούτε μπορείς εύκολα να κατευθύνεις. Δεν είναι ντεπών η Πανατόλου, δηλαδή δεν πρέπει να το Πανατόλου πάρει το ντεπών. Είναι οι δεκτές οι οδικές. Ήθελες να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής, ότι αφού μας το κάνει μέχρι το μεγάλη ηλικία, μέχρι ποια ηλικία το πράγμα. Μέχρι τα 26. Μέχρι τα 26 καλύτερη δωρεά από τη γυναίκα που έχει ασφάλεια ή αν είναι ασφαλισμένη στη μητέρα. Μετά υπάρχει την πληρωμή. Μετά, όμως, επειδή μου είχε έρθει η γυναίκα στο ιατρείο και μου ζήτησε 34 χρονών να τη το γράψω, διαφοροποιείται η άμυνα του οργανισμού. Το οποίο έχει καρκίνο του οργανισμού μήτρα είναι σε πιο μικρέ ηλικίε και δεν έχει και τόσο πολύ ένδειξη τελικά ότι θα καλύπτει σε μεγάλο φάσμα. Όπως μου είχε έρθει άλλη γυναίκα, η οποία έχει κάνει την πρώτη δόση, πέρασε το χρονικό διάστημα που έπρεπε. Η άποψή μου ήταν να πάρω την εταιρεία τηλέφωνο. Η εταιρεία μου λέει δεν υπάρχουν μελέτε που μπορεί να κάνει ξανά από την αρχή, σαν να μην τρέχει τίποτα. Οπότε παίρνουμε την πρώτη δόση όταν την έκανε, κάνει τις άλλες δύο δόσεις κανονικά και απλά την ενημερώνουμε ότι το φάσμα των αντισωμάτων που θα έχει θα είναι σαφώς μικρότερο από ό,τι αν είχε κάνει σωστά τις τρεις δόσεις. Και εγώ σας ξαναρωτάω, και οι τρεις δόσεις γράφονται μαζί, κάποια φορά πάω και γράφεις κάθε δόση. Είναι 0-6-2. Και τις κάνει ο γυναικολόγος. Και ο γυναικολόγος και εγώ το κάνω και είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο στη δύση και ο φαρμακοποιός. Ναι. Το καλύπτει, του προκαλεί να έχει άμυνα έναντι των συγκεκριμένων στερεών. Δεν σημαίνει όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περίπου 5 με 10 χρόνια από όσο έχει μεγαλώσει. Μετά στηρίζεται στο θέμα των επαφών και στη ζωή που έχει και στο τεστάκι του γυναικολόγου. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω σε μια γυναίκα ένα εμβόλιο στα 25 και θα την έχει πιάσει μέχρι τα 50. Γενικότερα οι εμβολιασμοί που κάνουν στα παιδιά θέλουν να μην πει εδώ που το ξεχνάμε. Δηλαδή, αν είναι το οργανισμό, τα κρατάει σαν ένα ανάμεση, αλλά τα περισσότερα στελέχη από όλα αυτά που κάνουν στα παιδιά του συμπαθητικού εμβολιασμού, ξαναθυμάται η άμυνα, αλλά πιο αργά. Και αυτό που για τον τέταρτο που χρειάζεται να γίνεται επαναληπτική δόση στη δεκαετία. Ότι σε δεν το κάνουμε τελικά, δηλαδή μετά τα 18 δεν τα κάνουμε, το ξεχνάμε. Γιατί δεν κάνουμε τη λιγκεντανικό όταν το χτυπάμε. Για όλη τη σχέση. Δύο εταιρείε τώρα τρέχουν ακόμα μελέτε που δεν έχουν δημοσιευτεί για μελέτη του εμβολίου σαν μεγαλύτερε ηλικίε με διαφορετικό φάσμα τη ομάδα. Δηλαδή, μια γυναίκα που είναι 30 χρονών έχει ένα άλλο ερμηνευτικό προφίλ. Αυτή η γυναίκα θα το πληρώσει, δεν συγκαταγραφεί κανονικά. Τρέχουν όμως μελέτες κατά πόσο τελικά μπορεί αυτή η γυναίκα να είναι καλυμμένη σε ένα ποσοστό. Βέβαια το λάθος πολλών γυναικών είναι έκανα το εμβόλιο, έχω ξεμπερδέψει. Δεν ισχύει αυτό. Έτσι, πρέπει να πηγαίνεις στον γυναικολόγο να βλέπεις γιατί μπορεί κάτι να ξεφύγει ή μπορεί σε σένα να μην τύχει στον οργανισμό σου να προκαλέσει τα αντισώματα που πρέπει.
Επίσης, αυτό εστιάζει σε συγκεκριμένους τύπους. Στην πορεία έχουν φτάσει και άλλοι τύποι σιγά-σιγά από τους 120 οι οποίοι θεωρούνται σε μικρότερο ποσοστό. Γι' αυτό και το ένα δίνει πιο πολύ βάση σε διασταυρούμενες αντιδράσεις. Δηλαδή, ένας ομολογός τύπος μόνος του δεν δρά, αλλά αν κολλήσει και τον άλλον, μαζί κάνουν μια συνεργεία και μια αντίδραση που μπορεί να έχουν ένα άσχημο αποτέλεσμα. Σας καλύψαμε πλήρως. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πρωτού φύγετε, καταρχάς, να πούμε και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για εσάς. Μπορείτε να περάσετε έξω να πείτε καφέ, να πάρετε ένα ψηφτικό ή φουλουράκι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να μου δώσετε την καφέ καρτούλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.